Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα κοντά σας οι Βαρεμένοι, όπως εδώ και μία εβδομάδα από την προηγούμενη Δευτέρα είμαστε στο 6-8 συντονισμένοι στους Βαρεμένους και στο Λίμπερο 107,4 για να σχολιάσουμε παρέα την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα η οποία μας γεμίζει με ειδήσεις προς σχολιασμό. Δεν πιστεύω ότι φτάνει όχι ένα δύο ούτε μια εβδομάδα ολόκληρη για να πούμε όλα όσα συνέβησαν, να τα σχολιάσουμε, να τα αξιολογήσουμε με τη δική σας φυσικά πάντα πολύτιμη και χρησιμότατη παρουσία σε ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε. Είμαστε εδώ μετά από μια αγωνιστική η οποία έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό να καφιούνται ότι έχουν το απόλυτο 3x3 9 βαθμούς. Μεγάλη υπόθεση σε ένα πρωτάθλημα που πραγματικά θεωρώ ότι θα είναι επίσης συναρπαστικό προς τα προηγούμενα χρόνια. Η ΑΕΚ ήδη έχει καταφέρει να δρασκελίσει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς και με μια πιστική εμφάνιση μετά την αδικία στο Λεβαδιακό, το πέναλτι που δεν του δόθηκε. Μετά η ΑΕΚ χόρευε στο γήπεδο, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά αφού πρώτα στέρισε από το Λεβαδιακό την οποιαδήποτε ελπίδα να πάρει κάτι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ πήγε στους 7, ο Άρης έμεινε δυστυχώς στους 5 βαθμούς και στην τέταρτη βέβαια θέση, και ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά τραγικός. Εχθές είδα το πιο ωραίο παιχνίδι που είδα τον τελευταίο καιρό, δηλαδή έχω δει 3 αγωνιστικές έτσι και εσείς 3 αγωνιστικές έχετε δει, όλοι τα ίδια έχουμε δει, και επειδή εδώ μιλάμε σαν αδέλφια, γιατί τόσα χρόνια μαζί θεωρώ ότι είμαστε αδέλφια όσον αφορά την εκπομπή, ότι μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά. Εγώ το πιο ωραίο μάτς που έχω δει στις 3 αγωνιστικές μέχρι τώρα είναι Καλυθέα Παναθηναϊκός. Και όχι για τον Παναθηναϊκό, αλλά για τη φοβερή Καλυθέα, η οποία έπαιξε μπαλάρα. Ήταν η Μπαρτσελώνα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία ήταν έδρα της Καλυθέας χθες, έτσι. Φοβερή μπάλα, απίστευτη μπάλα, 24 τελικές. Το γήπεδο για τους παίχτες της Καλυθέας λες και ήταν αεροδρόμιο, κάνουν ό,τι θέλαν, μπαίνουν όποτε θέλανε στην περιοχή του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο καημένος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αναγκαζόταν να κάνει τις πιο μεγάλες αποκρούσεις της ζωής του για να κρατήσει το σκορ σε πλαίσια ανταγωνιστικά. Προηγήθηκε 1-0 η Κηφισιά, ισοφάρισε ένα Παναθηναϊκός. Ξαναπροηγήθηκε και μάλιστα με χαριστική βολή Βαλμπουενά, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, που λέει ότι λατρεύει Ολυμπιακό, βάζει γκολ μέσα στη Λεωφόρο στον Παναθηναϊκό φιλοξενούμενο και ισοφαρίζει στο 95, φεύγα με το ωραίο γκολ του Τετέ μετά από την ωραία σέντρα πάσα, σέντρα σούτ, ήταν τέλος πάντων το Πελίστρι. Τελικά αυτοί οι δύο βγάζουν τα κάστανα τη φωτιά, ο Πελίστρι και ο Τετέ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχε κάνει ο Παναθηναϊκός την πρόκριση σε ομίλους του Conference League, ο κύριος Αλόνσο θα είχε αποτελέσει παρελθόν. Είχε πει μετά τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο 0-1 ότι η ομάδα δεν πρόκειται ποτέ ξανά να έχει τέτοια εμφάνιση και τέτοιο αποτέλεσμα. Η εμφάνιση ήταν το ίδιο, εξίσου αποκαρδιωτική με το Λεβαδιακό, που η ομάδα έβαλε γκολ στις καθυστερήσεις. Και εχθές στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο τυπικά φιλοξενούμενος Παναθηναϊκός, είχε γίνει έρμεο στα χέρια της ομάδας της Καλυθέας και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό κατάφερε στο να κρατήσει τα προσχήματα ισοφαρίζοντας σε 2-2. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει στην πραγματικότητα 3 εντός έδρας παιχνίδια, 2 στο ΆΚΑ και 1 στην Λεωφόρο, και έχει μόλις συγκεντρώσει 4 βαθμούς. 4 βαθμούς σε 3 παιχνίδια με αντιπάλους χαμηλότερης δυναμικής, πολύ χαμηλότερης ποιότητας, και 3 εγκληματικά παιχνίδια. Ο Αλόνσο δείχνει να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί αν το καταλάβαινε ενδεχομένως να δίνει και μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό παρά στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη με κάτι The New Sense και κάτι Summer of Rovers θα κάνεις πλάκα. Αλλά στην Ελλάδα που ξεκίνησε τόσο αρνητικά, δύσκολα θα προλάβεις το τρένο να παραμείνεις διεκδικητής του πρωταθλήματος. Όπως είπες εχθές ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι το πρωτάθλημα και από εδώ και πέρα πρέπει να διορθώσουμε τα πάντα.
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα διορθώσει τα πάντα. Δεν προλαβαίνεις να διορθώσει τα πάντα. Έχεις μπροστά σου δύο εβδομάδες, αλλά μετά παίζεις την Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αν έχεις τα κότσια να πας με στην Τούμπα να πάρεις κανένα αποτέλεσμα, τότε κάτι γίνεται. Αλλά αν χάσεις και στην Τούμπα, μένεις πολύ πίσω και μένεις απελπιστικά αδιάφορος για το πρωτάθλημα. Όποιος και να μου πει ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό σε αυτά, τρίχεσαι. Εγώ δεν μιλάω για τη βαθμολογία, μιλάω για την εικόνα. Την πιο απογοητευτική εικόνα από τους πέντε που λένε ότι πάνε για ψηλά και μεγάλα πράγματα, την έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Αμέσως μετά θα βάλω σε απόδοση και σε γκρίνια τον Άρη. Ο Άρης, ό,τι και να μου λέτε για τη διαιτησία, σφαγή, αίμα, έγινε η πόλη, κοκκίνησε, πλημμύρισε. Ο Άρης ήταν κακός. Ήταν πολύ κακός. Εγώ που είδα το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ήμουν σίγουρος, έτσι όπως έβλεπα το μάτσο, ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα βάλει γκολ. Και όταν προηγήθηκε ο Άρης, ήμουν σίγουρος ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα σοφαρίσει. Αν δείτε το παιχνίδι συνολικά σαν αγωνιστική καθαρά παρουσία των δύο ομάδων, ο Αστέρας Τρίπολης δικαιούται βαθμό ή βαθμούς, ακόμα και βαθμούς. Και αν κάποιοι φωνάζετε έντονα για τη διαιτησία για τρίτη φορά, γιατί φωνάζατε με τον Ατρόμητο, φωνάξατε πολύ έντονα με τον Πασεραϊκό και φωνάζατε και με τον Αστέρα Τρίπολης, θέλω ειλικρινά να μου πείτε, όσοι είδατε και ξαναείδατε τις φάσεις, εγώ να πω ότι η διαιτησία ήταν για άλλη μια φορά αρνητική. Ο Άρης, τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, προσέξτε, ο Άρης σφαγιάστηκε. Τον έσφαξαν τον Άρη, γιατί εγώ σφαγή δεν είδα. Σφαγή, ξέρετε τι σημαίνει η λέξη σφαγή, έτσι, ότι σου παίρνουν το κεφάλι. Τον Άρη του πήραν το κεφάλι. Αν σκεφτώ ότι η φάση είναι η εξής, είναι... Το γκολ που μπαίνει, που ξαναλέω, διάβασα τον κανονισμό τελικά και ο κανονισμός λέει ότι αν βρει σε χέρι, ακόμα και κολλημένο όλο να είναι πάνω στο σώμα και ακούσιο να είναι, αν η μπάλα βρει στο χέρι και πάει στην εστία, δεν κατοκυρώνεται τον γκολ. Άρα η μπάλα βρήκε στο χέρι. Αν διαφωνείτε, να δούμε όλοι μαζί τη σκηνή, μήπως εγώ έχω καμία οφθαλμαπάτη. Και το γκολ του Μωρό, το πέναλτι στο Μωρό που δεν δίνεται, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο αντίπαλος του πήρε το πόδι. Άλλωστε δεν έχει κατοχή κανείς από τους δύο, ούτε αμυντικός ούτε ο Μωρόν, ο επιτεθέμενος. Αν λοιπόν αυτές είναι οι σφαγές, οκ. Okay. Σφαγή φωνάζει και ο ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του Ατρομήτου. Μιλάει για ένα γκολ που το ακυρώθηκε, το θεωρεί κανονικό. Μιλάει για το πέναλτι που δόθηκε στον Ατρόμητο και δεν δόθηκε σε μια αντίστοιχη φάση στην ΑΕΚ με το Λεβαδιακό. Αλλά είτε φωνάζει δίκαια είτε αδίκως ο ΠΑΟΚ για σφαγή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε το μέταλλο στο 90 τόσο και κέρδισε. Φωνάζει βέβαια ο Λουτσέσκο, ο οποίος για άλλη μια φορά αυτά που κάνει είναι καραγκιοζηλίκια, και ξαναλέω είναι καραγκιοζηλίκια, όχι γιατί θα πεις ότι δέστε τη διαιτησία έκανε ο Ζαμπάλας και τη διαιτησία έκανε ο δικός μας. Αλλά δεν μπορεί να βάζεις χωρίς λόγο και αιτία την ΑΕΚ στο παιχνίδι, τον Άρη, ότι πώς ήταν κακή διαιτησία με τον Άρη για μας, έτσι ήταν και τώρα κτλ. Δηλαδή. Τι προσπαθείς να κάνεις, οπαδικές κόντρες, να δημιουργήσεις ίντριγκα και να δημιουργήσεις για άλλη μια φορά κόντρα μεταξύ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη με σένα στην επικαιρότητα, με σένα πρωταγωνιστή. Πες απλά η διαιτησία στο μεταξύ μας παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν κακή, πες ότι πήγε να μας στερήσει το αποτέλεσμα, πες ό,τι θες ρε παιδί μου, ό,τι θες, αλλά μείνεις στο δικό σου παιχνίδι. Εσύ δίνεις προεκτάσεις και δημιουργείς αντιπαλότητες με όλες τις άλλες ομάδες. Εντάξει, κάποιοι παοξίδες φτιάχνονται από αυτό που κάνεις. Να το επαναλάβω, κάποιοι παοξίδες φτιάχνονται από αυτό που κάνεις. Εσύ όμως, επειδή είσαι προπονητής, που είναι ένας ιερός ρόλος στο ποδόσφαιρο, είσαι θεσμικός παράγοντας του ΠΑΟ και μάλιστα σε μια από τις πιο σημαντικές θέσεις, είσαι προπονητής, θα έπρεπε να δίνεις το καλό παράδειγμα και όχι το κάκιστο παράδειγμα. Είσαι καλός προπονητής, σε υποστηρίζω πολλές φορές για αυτά που κάνεις στον ΠΑΟ και τα αποτελέσματα που φέρνεις. Προχθές έλεγα για σένα ότι χωρίς φορ πήρες πρωτάθλημα και χωρίς φορ είχες μια τόσο παραγωγική επίθεση και ότι με τον Σαββίδη εξαφανισμένο, άφαντο, εσύ πήρες πρωτάθλημα. Τα καλά σου τα λέω, αλλά θα λέω και τα κακά σου. Γιατί μου αρέσει να είμαι καθαρός και ειλικρινής, να επιβραβεύω ό,τι μου αρέσει και θεωρώ ότι αξίζει χειροκρότημα και να καταδικάζω ό,τι δεν μου αρέσει και θεωρώ ότι αξίζει αποδοκιμασίας. Οι δηλώσεις σου, κύριε Λουτσέσκου, εχθές εν μέρη ήταν
απαράδεκτες. Σε ένα κομμάτι ήταν λογικές, σε καταλαβαίνουν να φωνάζεις για να διαμαρτύρεις για διαιτησία, αλλά από ένα σημείο και μετά ήταν απαράδεκτες. Τώρα, όσοι βάζατε τον Γκαγκάτση σε αυτή την ιστορία στο κάδρο, εγώ να πω ότι ο κύριος Γκαγκάτση ξεκινάει πολύ στραβά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει κάνει τίποτα στραβό, ακόμα και αν έχει κάνει τα καλύτερα, ξεκινάει στραβά. Γιατί ξεκινάει στραβά, ακόμα και αν έχει κάνει τα καλύτερα? Γιατί πολύ απλά, έτσι, πολύ απλά ξεκινάει στραβά για τον λόγο ότι θέλουν κάποιοι να ξεκινήσει στραβά. Γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός, γκρινιάζει ο Άρης, γκρινιάζει ο Ολυμπιακός, γκρινιάζει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Τι άλλο να πεις από εκεί πέρα? Η ΑΕΚ βέβαια που φώναζε και γκρίνιαζε δύο εβδομάδες για παιχνίδια Λονών, εχθές δεν έβγαλε κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι ευνοήθηκε προκλητικά στη φάση του πέναλτι. Το χέρι δεν είναι ακουμπημένο στο σώμα και έστω και ελάχιστα αυξάνει τον όγκο, το φυσικό όγκο του σώματος, οπότε είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Τώρα από εκεί πέρα, γιατί δεν δόθηκε, ο Θεός και η ψυχή τους εκεί στη Λεβαδιά αυτούς που αποφασίζανε. Λοιπόν, ένας φίλος με μήνυμά του μου λέει ότι, μισό λεπτάκι να το διαβάσω και όλο, γιατί λέει ο φίλος λοιπόν ότι λάθος της Ελεϊκούλα, εκτός θέματος είσαι, έχει λέει κάθε δικαίωμα ο Λουτσέσκου να διαμαρτύρεται. Εγώ αυτό είπα. Είπα εγώ ότι δεν έχει δικαίωμα ο Λουτσέσκου να διαμαρτύρεται. Έτσι. Εγώ είπα ότι πρέπει να διαμαρτύρεται για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και του διαιτή ή το ΒΑΡ στον αγώνα του ΠΑΟΚ. Να μην το προεκτείνει σε ΑΕΚ, Άρη και να δημιουργεί αντιπαλότητες και ίντριγκες χωρίς λόγο και ουσία. Σαφώς και έχει κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρεται. Να διαμαρτύρεται για ό,τι συνέβη στη δική του ομάδα. Όχι για ό,τι συνέβη σε άλλα γήπεδα και σε άλλα παιχνίδια. Όταν το κάνει ο Καραπαπάς γελάμε και γκρινιάζουμε. Όταν το κάνει ο Ηλιόπουλος ή παλαιότερα η ΑΕΚ του Μελισανίδη, γελούσαμε και φωνάζαμε. Τώρα γιατί να το κάνει ο Λουτσέσκου δηλαδή? Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, κανείς. Θα μου πεις με αυτό κάνουν οι άλλοι, άσου να το κάνουν οι άλλοι, άσου να κουρεύονται. Εντάξει, εσύ γιατί να το κάνεις? Λοιπόν, επειδή με ρωτάει ο 167 ποιο είναι το τραγούδι που παίζω στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι το Σέμπα Κάμπος, έτσι. Είναι Σέμπα Κάμπος, ψάξτε να το βρείτε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αν πατήσετε στο YouTube Σέμπα Κάμπος θα το βρείτε. Από εκεί πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο για την πρώτη αγωνιστική, ιδιαίτερα πιο σημαντικό. Για μένα ο Άρης ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης κακός και δεν πήρε αποτέλεσμα νικηφόρο, γιατί να το πω στα ίσια, ίσως δεν το άξιζε. Για μένα ο ΠΑΟΚ έβγαλε μέταλλο, κέρδισε έστω και στο τέλος ένα παιχνίδι που δεν είχε ευνοϊκή διαιτησία. Έτσι μην τρελαθούμε. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ είχε ευνοϊκή διαιτησία όσο χρειάστηκε για να προλάβει να γυρίσει τα δεδομένα και να πάρει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος της Λαμίας. Άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του και κέρδισε με το εγκοφαντικό 0-3. Ο Παναθηναϊκός κάκιστος, έπρεπε να χάσει. Ακούστε λίγο, πέστε μου πώς σας φαίνεται μετά αυτή που θα βγείτε στις γραμμές. Πέστε μου πώς σας φαίνεται. Η Καλυθέα μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου είχε 24 τελικές. Η Καλυθέα, η Athens Καλυθέα, στον Παναθηναϊκό των εκατομμυρίων ευρώ έκανε 24 τελικές. Ούτε ο ΠΑΟΚ έκανε 24 τελικές ποτέ στη Λεωφόρο, ούτε ο Άρης, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός. Και η Athens Καλυθέα έκανε 24 τελικές. Για μένα ο προπονητής της εχθές έδειξε ότι είναι πολύ τολμηρός και το πιστεύει, αρκεί να συνεχίσει έτσι. Γιατί το έδειξε και με τον Ολυμπιακό. Και ξαναλέω, αρκεί να συνεχίσει έτσι. Με το Λεβαδιακό θα μπορούσε, αν είχε πάρει κανένα πέναλτι, να έχει κάνει 0-1 και να είχε τώρα 3 βαθμούς από εκείνο το παιχνίδι. Δυστυχώς έχει μόλις 2 συνολικά, με 2 σοπαλίες σε 3 παιχνίδια. Τα 3 παιχνίδια ήταν με Λεβαδιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πολύ καλή συγκομιδή με βάση τα παιχνίδια που έπαιζε η Καλυθέα, αλλά το φοβερό είναι θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη.
θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε 6 ή και 7 βαθμούς και όχι μόνο 2. Ήταν εντυπωσιακό που τον Ολυμπιακό, όταν είδε ο προπονητής αυτός της Καλλιθέας ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί, έχει προβλήματα και έχει μπλοκάρει, φώναζε στους παίχτες του πάμε ψηλά για την νίκη. Και το ίδιο έκανε και χθες με τον Παναθηναϊκό, ζητούσε συνεχώς επιτακτικά την νίκη. Να πω και κάτι άλλο περί Γκαρσία και Ουάρντα. Μην τρελαίνεστε κάποιοι, για τον Γκαρσία και τον Ουάρντα μιλάμε, για χαρακτήρες έτσι και αλλιώς απρόβλεπτους και θα έλεγα ιδιαίτερα ακραίους πολλές φορές, ιδιαίτερα Ουάρντα. Για τον Ηρακλή να πω ότι έπαιξε φιλικό, ένα ακόμα φιλικό αυτή τη φορά με τον Καμπανιακό. Για άλλη μια φορά ο Ηρακλής κέρδισε. Εγώ θα πω κάτι. Ο Ηρακλής πρέπει απλά να είναι σοβαρός στα παιχνίδια με όλες τις ομάδες πλην της Λάρισας. Καμία ομάδα πλην της Λάρισας δεν έχει επίπεδο Super League 2. Επίπεδο γάμα εθνικής έχουν οι περισσότερες. Θα πρέπει να είναι σοβαρός, να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, απλά παίζοντας καλά, όχι εξαιρετικά καλά, θα τα κερδίζει αν είναι συγκεντρωμένος, και να τα δώσει όλα στα μάτς με τη Λάρισα. Άμα κερδίσει τη Λάρισα μέσα έξω, το πρωτάθλημα το έχει πάρει και η Λάρισα θα γκομαχάει να βγει δεύτερη. Αυτή είναι όλη η ιστορία στον Ηρακλή, και μάλιστα χωρίς να έχει ολοκληρώσει το ρόστερ, έχει ήδη καλύτερη, ποιοτικότερη ομάδα. Σε λίγο θα έχει ποιοτικότατη ομάδα και πολύ καλύτερη από την Λάρισα. Λοιπόν, ένα ακόμα μήνυμα, διαβάζουμε πολλά μηνύματα και αυτό είναι ευχάριστο. Λέει ο φίλος ότι ο 191, Αντώνη, το γήπεδο του Περιστερίου λέει είναι κατάλληλο για χρήση, διότι η κερκίδα των φιλοξενούμενων είναι πολύ αδύνατη, θα έχουμε καμιά φορά λέει τίποτα θύματα και θα τρέχουμε, πρέπει η πολιτεία να το κοιτάξει για να μην έχουμε θύματα. Μου το έστειλε λέει και με μήνυμα ένας φίλος μου, λέει ο φίλος ο 191, φίλε δεν είναι δικό μου θέμα, η εκπομπή έχει τεράστια δημοτικότητα, την ακούνε και παράγοντες του ποδοσφαίρου. Σας επισημαίνουμε λοιπόν, alert βαράμε, ότι το γήπεδο του Ατρομήτου έχει θέματα, έχει προβλήματα και μπορεί να κινδυνεύσει και ζωή οπαδών με βάση το πώς είναι οι υποδομές στις κερκίδες. Οπότε μεταφέρω φίλε το μήνυμά σου και ελπίζω να εισακουστεί. Από εκεί πέρα είπαμε ο Ηρακλής κέρδισε τον Καμπανιακό 1-2. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Καμπανιακού και Ηρακλή, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Ηρακλή και Νίκη Βόλου, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Ηρακλή και Κεραμιδίου, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Ηρακλή και Καβάλας, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ Ηρακλή και ΠΑΟΚ Β. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο Ηρακλής πρέπει και μπορεί να πάει εξαιρετικά και να τους τελειώσει όλους πολύ πολύ εύκολα και πολύ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, για τους φίλους που καλούν στο κέντρο ή που καλούν στο Viber, κακώς καλούν, δεν έχουν μάλλον συνηθίσει τη νέα διαδικασία, και το λέω αυτό γιατί στις 6.30 ώρα θα πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά πηγαίνουμε στο Libero Bet, οπότε καταλαβαίνετε πως δεν μπορείτε να μιλήσετε μέχρι τις 7 παρατέταρτο. Μετά τις 7 παρατέταρτο πάρτε όλοι τηλέφωνο, γεμίστε το κέντρο, να ακούσουμε όσο περισσότερους γίνεται, είτε στο Viber είτε στο κέντρο, αλλά σας παρακαλώ πολύ όσο θα είμαστε 6 με 8 να καλείτε από τις 7 παρατέταρτο, το να παίρνω τις γραμμές σας, να τις κρατάω στον αέρα, ενώ δεν θα βγείτε να μιλήσετε μέχρι τις 7 παρά, είναι σαν να μην σας σέβομαι. Επειδή όμως σας σέβομαι εξαιρετικά, θέλω να βγείτε μετά τις 7 παρατέταρτο. Τώρα θα πάμε στο ένθετο Libero Bet με την υποστήριξη της PhoneBet, έτσι, οπότε διάλειμμα, ένθετο Libero Bet με το Θανάση Κυλώνη και μετά εμείς εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε τα πάντα. Ξέρω θα βγείτε πάρα πολύ σήμερα, δεν θα προλάβουμε με όλους να μιλήσουμε σήμερα, αλλά έχουμε και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή. Διαλυματάκι και τα λέμε σε λιγάκι. Εδώ είμαστε, πάμε όμως να συνδεθούμε με τον Θανάση τον Κυλώνη. Καλησπέρα. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα, έτσι, γιατί έχουμε Σεπτέμβριο πλέον, την Πάσχα που ήταν τελευταία φορά που ήμασταν. Καλά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Και καλό Πάσχα μετά. Λοιπόν, Libero Bet και σήμερα με την υποστήριξη της Phone Bet, όπως είπες και εσύ, στη Phone Bet που βρίσκεται την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία.
Είμαστε, διανύουμε την πρώτη διακοπή της σεζόν, λέω, εθνικών ομάδων. Είναι έτσι αρκετά νεκρή εντός αγωγικών η τρέχουσα εβδομάδα. Τα προκριματικά της του Nations League την Πέμπτη ξεκινάνε και θα πάνε σε ρή μέχρι και την άλλη Τρίτη. Η δική μας εθνική παίζει το Σάββατο το βράδυ στο Καραϊσκάκι με την Φιλανδία, στο επίσημο ντεμπούτο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εντάξει, δικός μας άνθρωπος, έτσι. Τη Θεσσαλονίκη, του Ηρακλή. Όχι Θεσσαλονίκη, του Ηρακλή. Του Ηρακλή, του Ηρακλή. Ποια Θεσσαλονίκη. Πήγε ποτέ στο Όχι επειδή είναι, ας πούμε, το θεωρούμε έτσι Ηρακλή, αλλά είναι και καλός προπονητής, έτσι. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Γι' αυτό του ανατέθηκε η τεχνική ηγεσία της εθνικής μας ομάδας. Είναι ουσιαστικά μισός-μισός είναι πλέον. Σερβοέλληνας είναι μετά από το Είχε κάνει ένα λάθος που θα του στιγματίζει για όλη τη ζωή, βέβαια. Ποιο? Σε εκείνο το παιχνίδι Ηρακλής, ανόρθωση Ηρακλής στη Κύπρο. Με τον Μίτσελ, Με τον Μίτσελ. Ναι. Θα το σχηματίζει όλη τη ζωή, γιατί και ο ίδιος το μετάνιωσε μετά. Ναι, εκ του αποτελέσματος σίγουρα το μετάνιωσε, αλλά ήταν θέμα πειθαρχίας, δεν ήταν να πεις έτσι. Εντάξει, τον είχαν πει άσε να γίνει το παιχνίδι και μετά τιμώρησε έντονα. Ναι. Αλλά ήταν πολύ ακραίος εκείνη την περίπτωση. Μας θυμίζει τώρα το Ξιουρούπα. Ρε το Ξιουρούπα. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, ο Γιωβάνος, ο οποίος μετέπειτα στην επικυπριακού εδάφους μεγαλούργησε ως προπονητής του το Αποέλ, έχει φτάσει, θυμίζουμε, μέχρι τους 8 του Champions League, έχοντας αποκλείσει αρκετά βαριά όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, είχε παίξει και στον Περναμπέου με τη Ρεάλ. Εντάξει, μακάρι να προσφέρει έργο, να παρουσιάσει έργο. Ξέρετε, να φοράσει ο Γιονάρης μετά και τελείωσε το έκανο μάλλον. Ναι. Μα είπε σαγιονάρα και η πρόκριση όμως. Λίμον το καλοκαίρι, σαγιονάρα. Δεν πειράζει. Εντάξει, πάμε στα φρέσκα του κουλούρια. Λοιπόν, έχουμε αρκετά έτσι λειψό πρόγραμμα αυτές τις ημέρες. Μέχρι και την Πέμπτη, όπου θα ξεκινήσουν και θα έχουμε παιχνική στη Λατινική Αμερική για τα προκριματικά του Μουντιάλ, και είναι σε προχωρημένο στάδιο τα προκριματικά της Λατινικής Αμερικής. Η Αργεντινή οδηγεί την κούρσα, η Αργεντινή, η οποία δεν θα έχει τον Μέση σε αυτά τα παιχνίδια. Και δεν υπάρχει πλέον και τη Μαρία, αποσύρθηκε οριστικά από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην εκπομπή της Τετάρτης και της Πέμπτης, όταν θα έρθει η ώρα τους. Όσον αφορά το σημερινό στοιχηματικό πρόγραμμα, εντάξει, υπάρχουν κάποια παιχνιδάκια. Έχει δύο μάτς στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Eibar Levante, όπου η ισοπαλία παίζει αρκετά δυνατά. Είναι δύο ομάδες στα ίδια μήκη κύματος. Το 3-0-5 είναι το χ στην Φόνμπετ. Στο Έλτσε Κόρδοβα, μια μάχη εκεί στην ουρά. Η Έλτσε μεγαλύτερο μέγεθος. Η Κόρδοβα είναι νεοφώτιστη, με 5 χρόνια από την κατηγορία. Η Έλτσε που ψάχνει την πρώτη της νίκη και έχει αρκετές ποιητικές μονάδες για τα δεδομένα της κατηγορίας. Στο 2-11 είναι ο άσος της Έλτσε. Έχουμε δύο παιχνίδια στην Αργεντινή. Για το πρωτάθλημα Λίγκα Προφεσιονάλ, Χιμνάσια Λα Πλάτα, Αργεντίνος Τζούνιορς και Γοδόι Κρούς σε Σεντράλ Κόρδοβα. Ο άστρος Γοδόι Κρούς είναι ένα λογικό φαβορί στο 1,88. Η Σεντράλ Κόρδοβα είναι πολύ αδύναμη εκτός έδρας και μάλιστα δεν έχει σκοράρει στη Λίγκα Προφεσιονάλ μακριά από το γήπεδό της. 1,88 άστρος Γοδόι Κρούς. Από εκεί και πέρα έχουμε παιχνίδια στη Ρουμανία, στη Σλοβακία, σε πρωταθλήματα έτσι τα οποία ομολογώ ότι και εγώ δεν τα κατέχω πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε ένα μάτς στη Λίγκ 2 της Αγγλίας. Παίζει Σάλφορντ με την Μίλτον Κέινς Ντόνς, δύο ομάδες με αρκετά επιθετική φιλοσοφία. Εδώ το goal-goal και το over είναι μια αρκετά, έτσι, ένα αρκετά πιθανό ενδεχόμενο να έχουμε ένα παιχνίδι με goal σε ένα μάτσο που έχουμε φαβορή το διπλό στο 97. Έχουμε επίσης παιχνίδια στην Νορβηγία, στην δεύτερη κατηγορία. Εκεί όπου νομίζω ότι αν κάποιος θέλει σήμερα να παίξει στοίχημα, μία από τις λίγες επιλογές που αξίζουν και βάσει απόδοση είναι το διπλό της Egersund. Το παιχνίδι είναι Levanger Egersund, ξεκινάει σήμερα στις 8. Το διπλό είναι στο 2.50 στη Fonbet. Η Egersund, η οποία είναι ομάδα μεγαλύτερης δυναμικής, πάει για απευθείας άνοδο. Η Levanger είναι σε κακό momentum. Είναι ένα διπλό στο 2.50 που μπορεί να αποτελέσει επιλογή. Εντάξει, πιθανόν είναι και το διπλό της Kongsvinger με την Asane. Αλλά αρκετά χαμηλή απόδοση, 1,88, και για Β' Νορβηγίας τώρα προσωπική μου έτσι συμβουλή είναι να μην μπλέκουμε με αποδόσεις κάτω του διπλασιασμού όταν μιλάμε έτσι για πρωταθλήματα χαμηλού βεληνικούς. Οπότε για να συνοψίσουμε, γιατί όντως δεν είναι το σημερινό πρόγραμμα, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, αν θες μπορούμε να κάνουμε και ένα σχολιασμό έτσι, για να κρατήσουμε κάποια τα highlights του ευρωπαϊκού Σαββατοκυριακού στο κλείσιμο. Εγώ θα έλεγα για κάποιον που θέλει σήμερα να ασχοληθεί με το στοίχημα, έτσι, δύο επιλογές. Τον άσο της Έλτσε στο 2-11 από τη Φόνμπετ με την Κόρδοβα στην Β' Ισπανίας, και το διπλό της
και το διπλό της Έγκερσουτ στο 2.50 από την δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Τώρα όσον αφορά το ευρωπαϊκό Σαββατοκύριακο, γιατί τα του ελληνικού πρωταθλήματος τα σχολίασες εσύ και ήσουν to the point που λέμε, νομίζω ότι ξεχωρίζει σαν γεγονός η πρώτη ήττα της Leverkusen σε μάτς πρωταθλήματος μετά από πάρα πολύ καιρό. Θυμίζουμε ότι πέρσι η Leverkusen στην Γερμανία πήρε το double identity και το πρωτάθλημα και το κύπελλο, έκανε μία ήττα όλη τη σεζόν και τη στήχησε αυτό τον ευρωπαϊκό τίτλο στο μάτς με την Αταλάντα, στο τελικό του Europa League. Έχασε λοιπόν το Σάββατο εντός έδρας με 2-3 από την Λειψία σε ένα μάτς μάλιστα που προηγήθηκε με 2-0. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι νομοτελειακά όλα τα σερί κάποια στιγμή λαμβάνουν τέλος. Έτσι λοιπόν και θέμα αγωνιστικών να έρθει η ήττα για την Bayer Leverkusen. Επίσης αξίζει να σταθούμε στο εύκολο πέρασμα της Liverpool από το Old Trafford, εκεί που θα πάει και ο ΠΑΟΚ να παίξει για το Europa League. Φάνηκε διαφορά δυναμικής των δύο ομάδων. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια η Liverpool είναι όντως ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα από την United και αποτυπώθηκε αυτό στο τέρεν του Old Trafford. 0-3 εύκολο πέρασμα. Και δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα την πετύχει και με ποιον προπονητή την United το ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει εκεί. Μιας και μιλάμε για τα ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ, να δώσουμε και μία είδηση που θεωρητικά δυσκολεύει το έργο του δικεφάλου, θα πάει να παίξει στην Κωνσταντινούπολη, καθώς η Γαλατά Σαράι, σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, του δημοσιογράφου που έτσι έχει αναδειχθεί σε άνθρωπο των ειδήσεων των αποκλειστικοτήτων στις μεταγραφές, έχει συμφωνήσει με την Νάπολη για τον Βίκτορ Οσίμεν, τον Ιγυριανό φορ, για ετήσιο δανεισμό. Θα του πληρώνει τον μισθό η Νάπολη και θα αγωνιστεί ως δανεικός για ένα χρόνο στη Γαλατά Σαράι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε πάει να παίξει στην Κωνσταντινούπολη ο ΠΑΟΚ με την Γαλατά. Νομίζω είναι ο πρώτος αντίπαλος σε αυτή τη φάση του διαδικασία. Το πρώτο εκτός. Ναι. Και μετά παίζει με τον Άρη εντός του πρωτάθλου. Ναι, οπότε αν κάτι δεν στραβώσει την τελευταία στιγμή, γιατί οι άνθρωποι της Γαλατά Σαράι βρίσκονται τώρα στην Ιταλία για να διαπραγματευτούν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον δανεισμό του Βίκτορ Οσίμεν. Εντάξει, ένας επιθετικός που έρχεται να προσθεθεί σε μια ήδη πολύ δυνατή, σε ένα πολύ δυνατό ρόστερ που έχει η Γαλατά Σαράι, με Ικάρντι, με Μέρτενς, με Μπατσουαγί. Πραγματικά χάνεται η μπάλα ειδικά από τη μέση και μπροστά στη Γαλατά Σαράι. Και επίσης είδηση που έτσι μεταγραφή που κάνει αίσθηση, αν τελικά ολοκληρωθεί, που λογικά θα ολοκληρωθεί, αυτή του Βίλιαν, του Βραζιλιάνου, άλλοτε διεθνή εξτρέμ, με πολύ μεγάλη παρουσία στα αγγλικά γήπεδα, από την Super League που λέει ο λόγος πέρασε, ο οποίος είναι στην Αθήνα για να περάσει εργομετρικά και να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Είναι βέβαια στα 36 του, αλλά επειδή είναι σκάρι έτσι, είναι μικρός παιδί μου, δηλαδή είναι μικρός όμως και ταχύτατος, είναι μια μεταγραφή που στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί κάλλιστα να κάνει τη διαφορά. Όσο μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος μέχρι και πέρυσι έπαιζε στη Φούλαμ, στο υψηλότερο επίπεδο στην Premier League. Και αν τελικά ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, ενισχύει ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό, που βάσει των στοιχηματικών εταιριών και της Fonbet στο μακροχρόνιο στοίχημα για κατάκτηση της φετινής Super League 1 είναι το πρώτο φαβορί. Ο Ολυμπιακός. Αυτά Αντώνη, και με το σημερινό LiberoBet, με την υποστήριξη της Fonbet, στη Fonbet όπου βρίσκεται την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία. Θα τα πούμε και αύριο. Επαναλαμβάνω βέβαια, αυτές οι μέρες μέχρι να φτάσουμε μέχρι την Πέμπτη είναι αρκετά τζούφιες στοιχηματικά. Είναι και για όσους παίζουν μακροχρόνια στοιχήματα, είναι έτσι μια πρώτη ευκαιρία να δουν έτσι κάποιες επιλογές. Αν και εγώ είμαι λίγο κατά των συγκεκριμένων μακροχρόνιων στοιχημάτων, γιατί και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μεταγραφές σε όλες τις ομάδες. Στην Ελλάδα, ας πούμε, κρατάει μέχρι τις 11 του μήνα, νομίζω, η μεταγραφική περίοδος. Είναι σχετικά νωρίς για να καταλήξει τέτοια συμπεράσματα. Ναι, κατανοητό. Okay, αυτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Έγινε, Αντώνη. Καλή συνέχεια. Περιμένετε λοιπόν τώρα έτσι μισό λεπτάκι, κάντε λίγο προπόνηση μέσα στο σπίτι, τρέξτε πάνω κάτω, σε λίγο θα σας δώσω γραμμές να μιλήσουμε, να μας πείτε τις δικές σας απόψεις και τις δικές σας θέσεις για όλα όσα είδατε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και σίγουρα είδατε πάρα πολλά, χορτάσατε να βλέπετε ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη ζήτηση και με το κοινό μας, με το τεράστιο κοινό, το οποίο κάθε μέρα αυξάνεται γεωμετρικά περισσότερο και αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε τα πάντα, να σχολιάσουμε για ΠΑΟΚ, για Άρη, για Ηρακλή, για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για Άρη, για τα παιχνίδια που είδατε και τα παιχνίδια που δεν είδατε αλλά ακούσατε πράγματα κτλ. Πάμε να σχολιάσουμε, να πω τους τρόπους επικοινωνίας, από τώρα δίνω γραμμές
FM και ενώ το μήνυμά σας 54222. Μέσω Viber καλείτε 6945-287-888. Τα λέω και αργά για να τα εμπεδώνετε και καινούργιοι ακροατές να βγαίνετε δυναμικά και εσείς μπροστά μαζικά. Το τελευταίο καιρό ακούω πολύ κόσμο καινούριο και χαίρομαι πάρα πολύ. Από εκεί πέρα στο κέντρο καλέστε 2310. Τώρα καλέστε να γεμίσουμε το κέντρο και να προλάβουμε να ακούσουμε πολλούς. 2310-287-888. Καλείτε 2310-287-888. Αλλά τώρα έχουμε να πούμε πάρα πολλοί ακροατές, πάρα πολλά πράγματα. Μην το σκέφτεστε. Πάρτε κατευθείαν να γεμίσει το κέντρο. Και φυσικά πριν πάω στις γραμμές, να διαβάσω ένα ακόμα μηνυματάκι. Συγγνώμη λίγο να κάνω και ένα refresh πρώτα στα μηνύματα για να μην χάσουμε κανένα και λέτε γιατί το διάβασα δικό μου και το διαβάζει μετά από μία ώρα, ας πούμε, κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα μηνύματα, να κάνουμε ένα refresh και να τα δούμε όλα πριν πάμε στις γραμμές. Ήδη περιμένουν φίλοι να μιλήσουν. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο 6978 Παναγιώτης ότι οι διαιτητές, λέει, της συμμαχίας του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού έπαιξαν 100-0 υπέρ του Αστέρα μέσα στο Κλεάδης Βικελίδης. ΠΑΟΚτσίδες, λέει, να χαίρεστε την εξυγίανσή σας με τον Καγκάτσι. Εγώ θα πω κάτι, φίλε 978. Λες ότι η διαιτησία έπαιξε 100-0 υπέρ του Αστέρα μέσα στο Κλεάδης Βικελίδης. Μαζί μου αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Γιατί εγώ μάλλον έβλεπα άλλο παιχνίδι. Εσύ θα είδες άλλο παιχνίδι Άρης Αστέρας Τρίπολης. Εγώ θα είδα κάνα προχθεσινό, πριν από κάνα δύο διήμερο, τρίμερο πριν από αυτό που είδες εσύ. Γιατί εγώ αυτό που λες τη σφαγή, όπως λες 100-0 δεν την είδα. Να πω ότι δεν έπαιξε έδρα ο διαιτής, να το πω. Ότι δεν έπαιξε έδρα. Να πω ότι έπαιξε 50-50, 40-60, να το πω. Αλλά 100-0 υπέρ του Αστέρα Τρίπολης μέσα στο Χαριλάου, εγώ, ρε φίλε, δεν είδα. Δεν είδα. Εσύ όμως που είδες, εγώ να το δεχτώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι η άποψή σου, την ακούω, την ακούω και ο κόσμος και ο καθένας κρίνει. Έτσι, εγώ 100-0 δεν είδα. Εσύ αν είδες 100-0, νομίζω ότι δεν ξέρω, έχεις οφθαλμαπάτες. Πάμε στις γραμμές. Πάμε πρώτα στο Viber. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κούλαλη. Γεια σου, Ρεμενιό. Τι γίνεται, καλά είσαι? Καλά, εσύ, καλά. Δόξα τω Θεώ, τα καλύτερα σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, η μόνη ομάδα που μπορεί να μιλάει για διαιτησία αυτή τη στιγμή στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, ναι, είναι η Καλυθέα, η οποία στο πρώτο παιχνίδι δεν της δώσα πέναλτι, ναι, στο τελευταίο το λεπτό και κόκκινη κάρτα ή κίτρινη κάρτα, και στο Καραϊσκάκι δέχτηκε ένα δεύτερο γκολ το οποίο είναι Mars of Sight και δεν ξέρεις πώς θα κινούνταν το παιχνίδι. Και φυσικά χθες έχασε από μόνη της τους άλλους δύο βαθμούς. Δηλαδή το χθεσινό 2-2 είναι μαγική εικόνα. Η Καλυθέα φάνταζε σαν Μπαρτσελώνα. Η Καλυθέα χθες ήταν καλύτερη από τη Λανς και από τον Άγιαξ. Μπράβο τους, συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους και μακάρι οι μικρές ομάδες να δυναμώνουν και το θέαμα του πρωταθλήματος. Πώς το εξηγείς αυτό, ρε Μένιο? Είναι θέμα προπονητή? Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι θέμα ομάδος, καθαρά. Οι άνθρωποι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, κάναν το όνειρό τους πραγματικότητα, παίζουν για το κέφι τους, για τα όνειρά τους, για τα ωφέλη τους και ό,τι άλλο θέλεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας να την πει τίποτα την Καλυθέα και να πέσει ακόμη είτε την Κηφισιά είτε όποια άλλη τέτοια ομάδα θέλεις. Δεν μπορείς να την πεις τίποτα. Έχουν κάνει το όνειρό τους πραγματικότητα. Επίσης σε λίγα χρόνια αν συνεχίσει έτσι η Καλυθέα δεν θα πέσει, να ξέρεις. Μακάρι να μην πέσει. Και μακάρι αυτές οι ομάδες με το όνειρο που έχουν και τη δυνατότητα που μεγιστοποιούν μέσα στο παιχνίδι τους να κάνουν καλύτερο το πρωτάθλημα. Γιατί ο στόχος και ο παρονομαστής πρέπει να είναι το καλύτερο θέαμα. Φυσικά. Ήδη μπήκανε στη χθεσινή αγωνιστική, μπήκαν 22 γκολ, ενώ στα προηγούμενα μπήκαν 16 και 12. Έχουμε δηλαδή 48 γκολ σε 21 αγώνες. Άρα αρχίζει να φεύγει λίγο πάνω από το 2 και όσο καλύτερα να φτάσουμε και στο 3 και γιατί και στο 4. Να χορταίνουμε ποδόσφαιρο και να μένουμε μέσα στο ποδόσφαιρο. Να μένουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
να χαιρόμαστε τις ομάδες μας, το παιχνίδι μας, να αποδεχόμαστε τον καλύτερο και στο τέλος να δίνουμε συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για την προσπάθεια που έκαναν και έδωσαν ό,τι μπορούσαν καλύτερο. Βέβαια, για να πάμε στο ουσιώδες ζήτημα του ΠΑΟΚ, πρέπει κάποιοι να μιλήσουν ειλικρινά μετά την αποτυχία του ονείρου του Champions League. Υπάρχει ένας μεγάλος καυγάς, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πάνω από την ομάδα και να είναι και εις βάρος της ομάδος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιος καυγάς μες στην ομάδα και την αφήνει εκτός στόχων κάποια στιγμή. Και άλλα χρόνια γίναν πολλά τέτοια. Δεν ξέρω πόσο ο κύριος Λουτσέσκου θα αντέξει αυτή τη διαμάχη που γίνεται. Πάντως οι χθεσινές του δηλώσεις για μένα είναι προς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε προς την Αθήνα, ούτε προς τον κύριο Γκαγκάτση, με τον οποίο κύριο Γκαγκάτση ήταν συνεργάτες και μιλάνε. Δεν χρειαζόταν να κάνει χθεσινές δηλώσεις. Με ένα τηλέφωνο πριν το παιχνίδι θα μπορούσε να έχει λύσει το θέμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι μετά την αποτυχία με τη Μάλμε και το όνειρο γίνονται πολλά πράγματα από το πρωτάθλημα και μετά μες στην ομάδα, γίνονται περίεργα πράγματα για άλλη μια φορά που βαίνουν εις βάρος του ΠΑΟΚ και πρέπει κάποιοι να μιλήσουν ειλικρινά στον κόσμο. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος δεν φταίει σε τίποτα και ο μόνος ο οποίος μπαίνει σε δηλητηριώδεις καταστάσεις, σε πράγματα που δεν τα ανέχεται, σε συνεργασίες που δεν τις δέχεται και είναι απόμακρες από το DNA του ΠΑΟΚ, με τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό, όσο και αν θέλουν κάποιοι να πούνε τα αντίθετα, το νιάο νιάο είναι για τη γάτα των Ιμαλαΐων πλέον. Άρα λοιπόν τα βάλε και με τη διοίκηση ο Λουτσέσκου, κατά τη γνώμη σου, είναι φοβερό αυτό που δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί είναι μόνος του. Μάλιστα. Και πάλι είναι μόνος του. Μαλώνει με τον Γιώργο του Σαββίδη, άλλους παίχτες θέλει ο προπονητής, άλλους παίχτες τον φέρνουν. Δεν ξέρω τι γίνεται ειλικρινά. Κάποιος όμως πρέπει να μιλήσει. Γιατί αυτό μπορεί να βγει στο μαραθώνιο να βγει εις βάρος. Κάποια στιγμή να μην σε βγαίνουν τα αποτελέσματα. Και μετά τη διακοπή έχεις τον Παναθηναϊκό που ή θα τον στείλεις εκτός πρωταθλήματος και θα έχεις έναν λιγότερο αντίπαλο ή θα τον ξαναβάλεις στο παιχνίδι και θα έχεις ακόμη έναν αντίπαλο. Σωστό, σε ευχαριστώ πολύ. Μένει πολύ ωραία η τοποθέτηση. Να σε καλά. Γεια χαρά. Για. Πραγματικά πολύ ωραία τοποθέτηση. Έδωσε παράπλευρες ενοιολογίες όσα γίνανε που δεν τις είχα σκεφτεί. Ένα ότι ουσιαστικά ο Σαββίδης τα λέει στην ύφη για να τα ακούσει πεθερά, δηλαδή ουσιαστικά απευθύνεται στην ίδια την ΠΑΕΠΑΟΚ με έμεσο τρόπο. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε, ότι με τον Παναθηναϊκό το μάτς είναι πολύ κρίσιμο, καθώς ή τον αφήνεις εκτός πρωταθλήματος νωρίς-νωρίς, ή τον βάζεις γερά στο πρωτάθλημα και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Πάμε γρήγορα στις γραμμές, τις επόμενες. Πάμε, γεια σας. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Τα χαιρετίσματά μου στον παππού. Ναι, είναι καλά. Έλεγα χθες να το δω στην Κατερί, στο Καμπανιακό, αλλά δεν τον είδα. Δεν ήρθε στο Καμπανιακό? Τεράστια προσφορά. Δεν τον είδα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί και να μην ήρθε, να μην τον είδες απλά. Δεν τον είδα. Πολύ αλλαγμένη αγωνιστικά η ομάδα. Καλύτερη πολύ, Πολύ καλύτερη, ναι. Και δεν ξέρω γιατί, βασικά, κάποιους παίκτες, ο κύριος Αβριδόπουλος τους είχε από το Λεβαδιακό, όπως ξέρουμε, έτσι. Ναι. Τους υπόλοιπους, δεν ξέρω τόσο γρήγορα πώς τους έστρωσε, αλλά πραγματικά η ομάδα, Αντώνη, γυρίζει πάσες με κλειστά μάτια. Εντάξει, Νίκο, τους παρακολουθούσα, δεν τους πήρε τυχαία. Τους παρακολουθούσα και ήξερα τα χαρακτηριστικά τους και σιγά σιγά τα αξιοποιεί μέσα στην ομάδα. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Σιγά σιγά τους στείνει, ναι, αυτό τους στείνει αυτό που λες. Εντάξει, έχεις να πάρεις και το κύπελο φέτος, δεν είναι εύκολο. Σε θέλει λίγο πώς πάει. Λέει, δεν γίνει καμιά χασούρα και να πάμε καμιά. Κοίτα, πάμε και στους 16. Αν έρθει ο Ασαριφάλτ και κανένα δυο ακόμα, τρεις μεταγραφές περιμένω ακόμα τον Ασαριφάλτ. Έρχεται ο Ασαριφάλτ. Αν έρθει, λέω, έτσι. Ένα πολύ έμπειρο back και ένα πολύ έμπειρο ακόμα extreme. Αν έρθουν αυτοί οι τρεις,
θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα στο πρωτάθλημα. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ομάδες που ήδη παίζουν Super League. Εντάξει. 100%. Είχα και χθες μια συζήτηση με έναν δημοσιογράφο του Καμπανιακού, επειδή με ρωτούσε τους παίχτες και τα λοιπά του Ηρακλή, και τον έπιασα και τη συζήτηση και το λέω ρε εσύ φίλε, είδες το φιλικό το δικό σας με την ΑΕΛ? Με λέει ναι, εννοείται, λέει, μέσα μου και τα λοιπά. Το λέω τι γίνεται, λέω, τι άποψη έχεις? Και τι γίνεται, και με λέει Ραντώνα, ειλικρινά. Ωραία, ό,τι σου είπε, πες. Την πατήσαμε, λέει, τη Λάρισα. Την πατήσανε. Ναι, έτσι μου είπε. Γι' αυτό την πατήσω τα βέλη. Το λέω, τι, πατήσατε 2 γκολ σε 10 λεπτά, τι γίνεται, λέει η ομάδα, λέει στην άμυνα, θα τη στρώσει ο Γεωργιάδης και τα λοιπά. Και το λέω, με Γεωργιάδη το λέω, όντως θα κάνεις καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα κάνεις, και το ταβάνι σου δεν θα είναι για πολύ όμως, εντάξει. Καμιά πέμπτη-έκτη θέση εκεί θα είναι ο Καμπανιακός. Και αυτό το λέω λόγω του κόστου, του Γεωργιάδη, που εχθές δέχτηκε τα χειροκροτήματα από όλο τον κόσμο. Τον αγαπάει ο κόσμος τον κόσμο του Γεωργιάδη, και βλέπουμε το σεβασμό του απέναντι στην ομάδα και στον κόσμο. Αφού ρε Ηρακλήσινε, τι να σχολιάσεις? Το ξέρεις του Γεωργιάδη είναι Ηρακλής οπαδικά από μικρό παιδί? Ηρακλής είναι, ναι. Ναι, Ηρακλής είναι. Ένα, ναι. Και αυτό λέω, ρε φίλε, τώρα τι με λες, το λέω τώρα. Πατήσατε τη Λάρισα. Με λέει, γιατί περίεργο, λέει, σε φαίνεται. Του λέω, εννοείται ότι με φαίνεται περίεργο, γιατί άλλοι έχει 6 εκατομμύρια μπάτζετ και σε έχει σε... Πόσο να έχει ο Καμπανιακός, 100.000. Εντάξει, μέχρι τώρα και η Λάρισα δεν έχει κάνει και τίποτα το αξιοπερίεργο σε αποτελέσματα. Δηλαδή, αν προσέξεις τα αποτελέσματα, εντάξει. Καταρχήν η Λάρισα έκλεισε τις μεταγραφές. Τελείωσαν οι μεταγραφές. Δεν το περίμενα. Μα ξεκίνησε μεταγραφές από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς ξεκίνησε. Α, πούμε. Ανακοινώσαν ένα πιτσιρικά προχθές, αυτό. Εντάξει. Τίποτα το ιδιαίτερο. Έρχεται η ώρα να καταλάβουν την πραγματικότητα ποια είναι. Να σε καλά. Τίποτα. Αν φέρεις όντως Ασαρφάρτ που είπες. Αλλάζει όλη η κατηγορία. Ναι. Να είσαι καλά. Γεια. Κλείνουμε τον Νίκο γιατί είναι 7. Πρέπει να πάω διάλειμμα. Περιμένετε ήδη αρκετοί φίλοι στις γραμμές. Μην κλείσετε. Θα βγείτε αμέσως με το διάλειμμα όλοι όσοι στις γραμμές. Ένας ήδη προλάβε και έκλεισε. Για μένα κακός. Εντάξει, βέβαια μπορεί να πάρετε και το διάλειμμα όσοι θέλετε. Αλλά αυτοί που είστε στις γραμμές θα βγείτε σίγουρα κατευθείαν μετά. Λοιπόν, ο φίλος. Εντάξει. Μετά το διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου του Νίκου. Αφήστε το. Πάμε στο διάλειμμα πρώτα για να είμαστε συνεπείς και μετά πάμε. Πάμε στη δική μας ομάδα και να πω τους τρόπους επικοινωνίας για να γεμίσει το κέντρο και να μιλήσετε πολύ μέχρι τις 7.30, έτσι να έχετε το χρόνο και να μιλήσετε. Οπότε, FM κενό, το μήνυμά σας 54222, μέσω Viber 645-287-888 και στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα καλέστε, τώρα γεμίστε το, τώρα πάρτε. Αυτοί που κλείσατε και πριν θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε μέχρι τις 7.30, καλέστε τώρα. 2310-287-888. Καλείτε 2310-287-888. Λέει εδώ ο φίλος στο μήνυμά του ότι αυτό που έγινε χθες, λέει, στο Περιστέρι ξεπέρασε τα όρια της φαγής, Αντώνη. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου, λέει, θα έλεγα ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό λέω ότι δεν το προσέγγισες σωστά. Οι διαιτητικές λάθος αποφάσεις ήταν 12-1 κατά του ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος. Ρε φίλε, γιατί, τι άλλαξε αυτά που είπα προηγουμένως στο προηγούμενο μήνυμά σου? Σου είπα ότι είμαι θετικός στο να βγει ο Λουτσέσκου μετά το χθεσινό μάτς και να πει ότι η διαιτησία μας πήγε κόντρα όταν αρνητική 1002. Εγώ είπα ότι δεν πρέπει να βάζει μέσα τι έγινε πέρυσι στο ντέρπι με τον Άρη, στο Κλειάνης Βικελίδης, τι έγινε στη Λιβαδιά με την ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω, γιατί. Γιατί δημιουργεί, το ξέρεις πολύ καλά, αλλά δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Δημιουργεί επίτηδες, θεωρώ, κόντρες και αντιπαλότητες, οι οποίες κάποια στιγμή μπορεί να εξελιχθούν σαν εξέλεγκτες. Αυτό είπα. Δεν είπα να μην βγει να διαμαρτυρηθεί για κακή διαιτησία, να βγει. Όπως είχε και ο Μάτζιος. Έτσι, ο Μάτζιος μίλησε για διαιτησία κακή και μάλιστα το είχε κάνει και στο προηγούμενο παιχνίδι με το Πανσεραϊκό. Και καλά έκανε και μίλησε για διαιτησία. Από εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ καλά κάνει και μιλάει για διαιτησία. Απλά δεν χρειάζεται να δίνει προεκτάσεις σε συνθήκες και αγώνες πολύ παλαιότερους, έτσι. Αυτό είπα, τίποτα άλλο. Λοιπόν,
Λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο 982, καλησπέρα, λέει, χθες πήγα στο φιλικό με Κηφισιά, καλή ομάδα της Λάρισας, με ρόστρο 80%. Πιστεύω ο Νότιος Όμιλος βέβαια είναι πιο δύσκολος, με Κηφισιά, Χανιά, Καλαμάτα, Παναχαϊκή. Εντάξει, την Παναχαϊκή δεν ξέρω γιατί βάζει, δεν είναι και τόσο δυνατή ακόμα, αλλά Κηφισιά, Χανιά, Καλαμάτα, έχεις δίκιο ότι είναι δύσκολος ο Νότιος Όμιλος, έτσι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις γραμμές γιατί περιμένουν πολλοί φίλοι. Πάμε με τη σειρά κανονικά. Καλησπέρα. Εσείς. Έλα ρε Αντώνη. Έλα, καλησπέρα. Κιτρινό Μαύρη Καλαμαριά. Καλησπέρα. Ρε σε Αντώνη, διοδυτική σφαγή που συνοδεύεται από Νίκη, ξέρεις πώς τη λέμε εμείς στην Καλαμαριά? Πώς τη λέτε? Μας κούνησε στα άντερα, να πούμε, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Εντάξει. Ποια σφαγή, ρε φίλε? Σφαγή που κερδίζει το παιχνίδι, να πούμε τη σφαγή. Τώρα για να είχαμε να λέγαμε. Εγώ σφαγή είπα ότι δεν είδα σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Σφαγή. Είδα διαιτησίες κακές. Σφαγή δεν είδα. Κάτσε που δεν σ' άκουσα από την αρχή. Ποια είναι τα δύο παιχνίδια που είπες? Και του Άρη το παιχνίδι, σφαγή δεν υπάρχει για μένα. Υπάρχει μια κακή διαιτησία. Αλλά σφαγή με την κυριολεκτική έννοια τη λέξη δεν υπάρχει. Δεν φτάσαμε σε σημείο ακρότων που να τραβά τα μαλλιά σου. Εντάξει. Όταν δηλαδή Αντώνη. Είμαστε στην τρίτη αγωνιστική μιας αγωνιστικής περίοδου. Και ο Άρης έχει 14 κίτρινες κάρτες, δηλαδή οι παίκτες οι οποίοι είναι ήδη στο ίδιο. Αυτό ναι. Αυτό είναι κακή. Δηλαδή μετά το μάτσο με τον Πασεραϊκό, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κακή αντιμετώπιση από τη διαιτησία και έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι και ακραία αντιμετώπιση να έχεις πάρει 15 κάρτες σε τρία παιχνίδια. Αλλά εγώ μιλάω για το παιχνίδι Άρης Αστέρας Τρίπολης, όπου δεν ξέρω τι είδες και τι είδα. Αλλά ο Άρης δεν δικαιούταν αγωνιστικά τη νίκη. Θα είπα και προχθές βέβαια ότι δεν σημαίνει ότι μια ομάδα δικαιούται τη νίκη αγωνιστικά, ότι δεν έχει δικαίωμα να την πάρει αν έχει μια φάση, ένα πέναλτι, κάτι κτλ. Αλλά προχθές ο Άρης ήταν για μένα κατώτερος των περιστάσεων. Αυτό είδα. Ένα λεπτό, ρε Αντώνη. Δεν ισχύει κανένα Αριανό ότι ο Άρης έπαιξε διαστημική μπάλα, να πούμε, και θα. Ωραία, αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω ακριβώς και εγώ. Αυτά. Όταν ένα πέναλτι είναι πέναλτι, δεν πρέπει να σας δώσουν επειδή είναι κακός. Ναι, πιο υπάρχει πέναλτι στο Μονρόν, γιατί εγώ έχασα αυτή τη φάση 10 φορές, δεν είδα κατοχή της μπάλας ούτε από τον Μονρόν ούτε από τον αντίπαλο και δεν ξέρω ποιος πατάει ποιον. Δεν ξέρω, ειλικρινά σου μιλάω. Το είπα και χθες. Εσύ βλέπεις ότι. Ναι. Κοίτα λίγο, ρε φίλε. Εγώ μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι διαιτητής, έτσι. Δεν είμαι διαιτητής και η φάση είναι στην κόψη του ξεραφιού που λένε. Ένα λεπτό λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ωραία. Εδώ σε αυτό το λιμάνι το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Υπήρχε αυτός ο κακός Ολυμπιακός, ρε φίλε. Ναι. Ο οποίος έχει βιάσει το άθλημα, ο οποίος έχει κλέψει, έχει σκοτώσει, έχει διασύρει. Εντάξει, μεταφορικά όλα, ναι. Και δημιουργήθηκε, ρε φίλε, μια εξυγίανση μεταξύ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού με το σκοπό να πούμε να εξυγειάνει το άθλημα. Τι είδαμε εμείς, ρε φίλε? Τίποτα. Δεν είδαμε. Γιατί εγώ είπα ότι είδαμε εξυγίανση. Τίποτα δεν είδαμε. Είδαμε τον Κούρτη να βγαίνει πρώτο σκόρ να πούμε. Είδαμε να αλλάζουν τα κόζια, ρε, πολύ απλά. Είδαμε να αλλάζουν τα κόζια. Εντάξει, αυτό είδαμε. Είδαμε τον Αμπραμπάτ να στέκεται στο κέντρο του γηπέδου και κοιτώντα έτσι ευθεία που βλέπει η Αγεράδο τον Λιβάδη να διακρίνει ότι το ζωκάρι είναι 1,5 εκατοστό μεγαλύτερο και να παίρνει κάτι παπέφτιαρα με κάτι τσουγκράκι. Παροδίε είδαμε, παροδίε είδαμε, έχει δίκιο. Δεν είδαμε εξυγίανση, παροδία είδαμε. Και με μεσούρες να μετράνε πόσο είναι και τα λοιπά και σε εκείνη την φάση η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα. Είδαμε, ρε φίλε, το θεσμικό πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο τον Μπαλκάκο, να βγαίνει και να λέει ότι εγώ που βρίσκονται να έρθω το σκίζω. Ναι. Και αυτό το είπε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Λοιπόν, δεν δικαιούμαστε πλέον να λέμε για τον Ευαγγέλιο, στο ΒΑΡ, τη διαιτησία, όταν με όλα αυτά τα χρόνια, τον Άρη, τον πάνε, ρε φίλε, να πούμε. Καταλαβαίνεις πως. Ναι, εντάξει, δεν θα τον παίζουν αν θες αντικειμενικά, ναι, το καταλαβαίνω. Όχι αντικειμενικά, θέλω να σε εξαφανίσουν από την πόλη. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πλέον ο Αργιανός, όταν ακούω Αργιανό να βγαίνει να λέει για την διαιτησία, με βιάζω, φίλε. Και ξέρεις γιατί με βιάζω? Γιατί μέχρι τώρα, ενώ ξέρουμε πως είναι τα κόσμια και ήταν αναμενόμενο ότι περιμέναμε, παίξαμε με τον Πασεραϊκάκο, με τον Αστεράκο και με τον Ατρομητάκο, ρε φίλε. Όταν αυτούς εσύ σαν Άρης δεν μπορείς να τους καπελώσεις και να διεκδικείς ισονομία, με ποιον θα το κάνεις, ρε φίλε? Με κανέναν. Οπότε εδώ Αντώνη, έχει φύγει το πράγμα και πλέον η κατάσταση για μένα είναι στα χέρια του Άρη.
Μιλάμε με συνοπτικές διαδικασίες. Αν ο σύνδεσμος, ο Super 3, συνεχίζει να είναι σύνδεσμος Super 3 και δεν είναι σύνδεσμος του Καρυπίδη, που πολύ φοβάμαι ότι είναι σύνδεσμος του Καρυπίδη, και δεν χρειάζεται πλέον ο σύνδεσμος να πάρει κανένα ευκολόγιο ή την ευλογία του Καρυπίδη για να αρκεί να κάνει κανένα συναλλητήριο, γιατί κάποτε ο Super 3 δεν ρωτούσε κανέναν. Πας με συνοπτικές διαδικασίες και νεκρώνεις την πόλη, ρε φίλε. Από αύριο δηλαδή, κατεβαίνει ο λαός του Αλικάτο και νεκρώνει η πόλη. Από αύριο, γιατί από αύριο, γιατί στην έκθεση. Ας γίνει συναντήριο στην έκθεση που έχει και συμβολική. Όχι, όχι. Στην έκθεση, φίλε, δεν θέλουμε να κάνω. Εγώ προσωπικά, έτσι όπως το έχω στο κεφάλι μου, δεν θέλω να είναι κάτι μερίσιο, ρε φίλε. Θέλω να υπάρχει, να νεκρώσει η πόλη μέχρι κάποιος να έρθει και να συζητήσει με τον κόσμο του Άρη. Και να του πει με όλα αφαίρεση και εξήγησε μας λίγο την κατάσταση. Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί ο Άρης όχι να ευνοηθεί, να μην έχει την ισορροπία που απαιτείται. Γιατί όσο κάνει η ομάδα και να έχει το χορτάρι, Ράντον, άμα δεν έχει τα έξω τέτοια που όλοι γνωρίζουμε, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει χαρά και εμάς, για να μας πάει το στομάχι μας, ρε φίλε. Καταλαβαίνω τι λες. Μας πάει το στομάχι μας, γιατί αγαπάμε αυτό το ομαδοσύνολο. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Θέλουμε να δώσουμε κάτι και στα παιδιά μας, τα οποία έρχονται έτσι, να αφήσουμε και κάτι. Καταλάβαινε. Αν αφήσουμε αυτό το ρημάδι, και τα παιδιά μας αυτή την ταλαιπωρία θα είναι, ρε φίλε. Καταλαβαίνω. Οπότε δεν έχει πλέον μου. Ο κόσμος του Άρη είναι μεγάλος και πλέον δεν θέλει ούτε οι μυξούλες μας να τρέχουν ούτε τίποτα. Κατεβαίνεις κάτω, κρίνεις την πόλη. Και τελειώνει η ιστορία, δηλαδή. Ωραία, υπάρχει καμιά διάθεση τέτοια. Θυμάσαι κάποτε η Λάρισα είχε πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, τότε το πρωτάθλημα εκείνο της Λάρισας πήγε να της το κλέψουνε και θυμάμαι νομίζω ο Βαρδινογιάννης πήγε να το κάνει. Ναι. Οι Λαρισινοί φίλοι και μαγιά τους και πολύ καλά ξηγηθήκανε. Βγήκανε στην Εθνική Οδό, κόψαν την Ελλάδα στη μέση γιατί είχαν δίκιο οι άνθρωποι και το πήραν το πρωτάθλημα γιατί αξίζαν να το πάρουν. Αλλά δεν το πήραν με καλές αχνές προθέσεις. Δηλαδή βγήκαν και το διεκδικήσανε σαν λαός, να πούμε, του κάμπου. Λοιπόν, αυτό κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει. Βλέπεις να υπάρχει τέτοια πρόθεση στον κόσμο του Άρη αυτή τη στιγμή? Ο κόσμος του Άρη, Αντώνη, επειδή ο ξεσηκωμός δεν γίνεται από το Στέφανο από την Κίτρινο Μαύρη Καλαμαρία, γίνεται από τους συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι δυστυχώς δεν φύγουν του Μπεκή. Έαμε του Μπεκή. Έαμε του Μπεκή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς ο σύνδεσμος, ο βασικότερος, ο παδικότερος σύνδεσμος του Άρη είναι την Μπεκή για τους δικούς του λόγους. Λοιπόν, ας τη βρουν και αυτή την άκρη τους εκεί, να πούμε, να ξαναγίνει μια καλή κάθαρση όπως είχε γίνει κάποτε, για να συνεχίσει ο σύνδεσμος να είναι σύνδεσμος. Μάλιστα. Και τελειώνοντας, Αντωνή, επειδή είσαι τίμιο παιδί, ρε φίλε, και σε ξέρω, και είσαι ειλικρινής άνθρωπος, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσεις ευθέως, ρε φίλε. Ναι. Ο Βασίλης έχει καταραστεί ποτέ τα παιδιά σου, ρε φίλε. Κλείστε εδώ. Γιατί δεν ήταν αυτό το πράγμα και δεν το εδώ. Πιστεύω αυτό. Δεν τελειώσαμε εδώ αυτό. Δεν θέλω να ξανασχοληθώ με αυτό το θέμα, πίστεψέ με, δεν θέλω. Όχι, πες μου αν έχει συμβεί, ρε φίλε. Ότι έχει μπλέξει σε κάποιο γεγονός. Τέλος πάντων, ναι, γιατί κάτι έχει κάνει. Κάτι τέτοιο και επειδή γνωρίζω εσένα, ναι. Το Βασίλη δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά έχω μιλήσει μαζί του. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο βρώμικος άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι. Έχει ένα κυμπαρλίκι και μια μαγκιά, θεωρώ ότι είναι αρσενικό. Εντάξει, πίστευε ότι θέλει. Πίστευε ότι θέλει. Δεν το μεταφέρανε, δηλαδή δεν το πίστεψα και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, για να μου είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν θέλω να ξανασχοληθώ με αυτό το θέμα, σε παρακαλώ, ποτέ στη ζωή μου. Να είσαι καλά. Δεν θέλω να πω τίποτα. Γεια. Πάμε στον επόμενο. Γεια σα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, γεια σου. Γεια σου, Αντώνη. Αντώνη, κοίταξε να δεις, ο Βασίλης είναι καλό παιδί, να ξέρεις. Αυτό το λέει κυτρινό με Καλαμαριά. Όλοι καλά παιδιά είμαστε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεχνάει όμως, ξεχνάει κάποιοι φίλοι διπλανοί. Και από το τελευταίο διάστημα αποκαλούν τις άλλες ομάδες διπλανούς. Κοίτα να σου πω κάτι τώρα, εδώ θα σου πω κάτι. Καταρχήν δεν θέλω κανείς να σχολιάζει κανέναν. Και ό,τι και αν έγινε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανέναν και όποιον θέλω στη ζωή μου να τον έχω, τον έχω. Όποιον θέλω να μην έχω στη ζωή μου, δεν τον έχω. Το ίδιο και οποιοδήποτε γύρω μου. Για το διπλανή που λες, που λέει ένας Αργιανός, ας πούμε, τον Παοξή διπλανό ή ο Παοξής τον Αργιανό διπλανό, δεν το θεωρώ φοβερό και τρομερό. Δηλαδή για μπάλα μιλάμε. Λίγο χαβαλές γίνεται, λίγο ίντρικα γίνεται. Ναι, διπλανός, τι έγινε. Εσύ τι είσαι, είσαι Άρης. Ωραία. Είσαι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για μένα το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι δίπλα στο γήπεδο του, είναι πολύ κοντά στο γήπεδο του Ηρακλή. Άρα είμαστε και μαζί διπλανοί και αν θες και οι γείτονες, δεν έγινε και τίποτα. Απλά δεν λέμε ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, δεν λέμε ο Άρης. Λέμε ο Άρης, αυτή λέμε διπλανοί για όλους τους πόρους. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αν θυμάμαι καλά, αυτή τη
μέσα σε ομάδες οι οποίες δεν ήθελαν την εγκατάσταση του ΒΑΡ, ήταν και ο Άρης μαζί με τον Ολυμπιακό. Να μην έχουμε μνήμη του Χριστόψαρου. Έτσι ήταν από τις ομάδες οι οποίες θεωρούσαν ότι το ΒΑΡ δεν πρέπει να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα κλπ. Ήταν ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Άρης, ας πούμε, κάποια στιγμή ήταν υπέρ των ξένων διαιτητών, μετά ήταν υπέρ των Ελλήνων διαιτητών. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Διαλέγεις κάτι και παίρνεις. Ή θες ξένους, ή θες Έλληνες, ή θες ΒΑΡ, ή δεν θες ΒΑΡ, αλλά διατηρείς τη θέση σου στο πέρασμα του χρόνου, έτσι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, ήθελε ξένους, μόνο ξένους δίδυμους. Τα θυμάμαι. Πέρσι ήθελε μόνο Έλληνες. Έλληνες, ναι. Λοιπόν, φέτος πάλι έχει πρόβλημα με τους διαιτητές. Δεν ξέρω, ας κατασταλάξουν εκεί στην διπλανή. Να σου πω κάτι. Εφόσον τρεις αγωνιστικές τώρα ο κύριος Μάτζιος φωνάζει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαιτησία, εγώ να το δεχτώ. Αλλά επειδή είσαι ένας οργανισμός, είσαι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, ας πάει όπως έκανε παλιά ο κύριος Καρυπίδης, να κάνει ένα διάβημα στην ΕΠΟ, να πάει να κάνει ένα διάβημα στην ΚΕΔ, να πάει να ζητήσει ακρόαση από τον κύριο Βρούτσι, για να μπορέσει να θωρακίσει την ομάδα του. Κοίταξε, αυτό που είχε δίκιο ο Στέφανος είναι να βγει ο κόσμος στο Άρη και να κλείσει τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Εγώ λέω, έκανα πρόταση πριν από ένα δευτερόλεπτο να πάει ο κύριος Καρυπίδης και να κάνει διάβημα στην ΕΠΟ, στην ΚΕΔ και στην κυβέρνηση, στην πολιτεία, στον υπουργό, στον Βρούτσι. Εσύ λες την άποψη του προηγούμενου ακροατή να βγουν στους δρόμους να κάνουν συλλαλητήριο. Και βγαίνουν και κάνουν συλλαλητήριο. Τι θα γίνει δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση σε συλλαλητήριο, το συλλαλητήριο δεν έχει αντιδράσει και δεν έχει ανοίξει ρουθούν για τίποτα. Θα ασχοληθεί με το συλλαλητήριο των οπαδών μιας ομάδας τώρα, έχεις αυτή την εντύπωση? Όχι, θα δείξει πόσο μεγάλος είναι. Και τι έγινε που θα δείξει ο Άρης πόσο μεγάλος είναι? Αυτό είναι το θέμα, να δείξει πόσο μεγάλος είναι ή να μην τον αδικούνε. 50.000 κόσμος, θα φοβηθεί η κυβέρνηση. Θα φοβηθεί η κυβέρνηση. Δεν μου λες, η κυβέρνηση φοβήθηκε για τα Τέμπη, η κυβέρνηση φοβήθηκε για τη Μάνδρα, φοβήθηκε για τις. Για τον Άρη θα φοβηθεί. Γιατί θα φοβηθεί, ρε φίλε? Ή θα φέρει ξένους διαιτητές ή θα βγάλει το ΒΑΡ. Δεν ξέρω πώς θα φοβηθεί. Με τα Τέμπη ολόκληρη, όλη η Ελλάδα, όλη η κοινή γνώμη σε όλη την Ελλάδα απαιτεί δικαίωση των παιδιών αυτών που χάσαν την πολύ γλυκιά και νεαρή και όμορφη ζωή τους. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Και θα πιαστεί η κυβέρνηση από ένα συλλαλητήριο που θα κάνουν οι φίλοι του Άρη. Εντάξει. Μάλλον δεν έχουμε καταλάβει σε ποια χώρα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα από αυτά, να το ξέρεις. Αυτά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Κλειωμένη. Εσύ τι λες, Κλειωμένη, άμα κάνετε πορεία οι Αριανοί θα συγκινήσετε την ΕΠΟ και την κυβέρνηση και θα αλλάξουν στάση απέναντί σας? Αυτοί δεν συγκινούνται με τίποτα. Πες τα, ρε Κλειωμένη, εγώ τα λέω. Πες. Λοιπόν, εχθές, Αντώνη, είχαμε τρίτο έγκλημα σε βάρος του Άρη, όπως είδες. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχει 9 βαθμούς και όχι 5 και να είναι στην πρώτη θέση. Εσύ ήσουν που είχες πει κάτι να κάνετε συλλαλητήριο στην έκθεση ή κάνω λάθος? Εγώ. Θέλεις να κάνετε συλλαλητήριο, όχι? Δεν πιστεύεις και εσύ στη λαϊκή αντίδραση του κόσμου του Άρη? Τι λες, τι συλλαλητήριο, τι χάζει ο Μάρης με αυτή? Αυτοί δεν υδρώνει τα αυτοί τους για θέματα σοβαρά, θα υδρώσει για συλλαλητήριο? Τι λέτε τώρα? Μπράβο, ρε. Λοιπόν, είσαι και εσύ ρεαλιστής σαν και εμένα. Μα βέβαια, τα βλέπουμε τα πράγματα. Πού είμαι, από τη Χαβάη ήρθαμε εμείς? Άντε, πες, λοιπόν, πες τα γάμο. Είδες πως έκανα πάλι, σε έφτιαξα κατευθείαν. Λοιπόν, δύο φάσεις μόνο. Η φάση που πατάει ο παίκτης του Άρη, ο παίκτης της Τρίπολης, το Μωρόν, τον πατάει δύο φορές. Μία τον πατάει κανονικά, ο Μωρόν είναι πάνω, πάρει την μπάλα και τον πατάει και τον χτυπάει και από πίσω στη στέρνα, αν το δείτε καλά. Εκείνο είναι πέναλτι και το δίνει ο διαιτητής, έπρεπε να το δώσει. Εδώ έδωσε εκείνο το χαζό το πέναλτι στην αρχή, σε βάρος του Άρη. Λοιπόν, και η δεύτερη φάση, η φάση του γκολ. Καλά, από το εκείνη η φάση στην αρχή για μένα είναι η πιο ακραία φάση που σε εξοργίζει. Ο καημένος ο Φίντεκ δεν έχει βρει σε κανένα σημείο ούτε ώμο, ούτε... τι να πω, ούτε αγκώνα, ούτε πουθενά την μπάλα με χέρι. Τι δουλειά έχει? Έχει βρει την μπάλα καθαρά με το σώμα, καθαρότα, και πας και δίνεις πέναλτι. Δηλαδή, εκεί αποδεικνύεσαι ή στημένος ή άχρηστος διαιτής, ρε. Άχρηστος, δηλαδή, εντάξει. Φυσικά.
Από εκεί ξεκινάμε. Οι προθέσεις του διαιτητή φαίνονται από εκεί. Πάμε, λοιπόν, είπαμε για τη φάση του πέναλτι του Άρη, που ήταν η πέναλτι και έπρεπε να δοθεί, και πάμε στη φάση του γκολ. Εγώ στην αρχή δεν είδα τίποτα χέρι, γιατί το είδα από πολλές κάμερες. Η μπάλα χτυπάει στο πρόσωπο του Ζαμόρα και μπαίνει γκολ. Αν χτύπησε το χέρι, χτύπησε στον νόμο, που είναι σε φυσική θέση το χέρι. Έτσι. Επομένως, κανείς δεν πήρε απάντηση γιατί ακυρώθηκε τον γκολ. Γιατί μάλλον έπρεπε να ακυρωθεί τον γκολ. Μην ξεχνάμε τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός με την Καλυθέα, που ήταν offside, όχι ο Ρέαμτσουκ, ο άλλος του παίκτης, ο NLKB. Και δεν ακυρώθηκε. Λοιπόν, επομένως αυτό καθιστά αλλίωση αποτελέσματος. Δεν ξέρω εσύ είδες απλωμένο το χέρι του Μωρόν, του Ζαμόρα. Απλωμένο δεν ήταν, πρόσεξε λίγο, μισό λεπτάκι. Απλωμένο δεν ήταν, αλλά ο κανονισμός λέει ότι αν ακουμπήσει μπάλα στο χέρι, αν ακουμπήσει το χέρι ακόμα και κολλημένο να λέω το χέρι στο σώμα, τότε και πάει στην αιστεία, τον κόλλα κυρώνεται. Και εγώ σε ρωτάω ειλικρινά, δεν βρήκε καθόλου στο χέρι? Γιατί εγώ όπως είδα τη φάση, ξέρω, ότι βρίσκει στο χέρι. Το κολλημένο χέρι, έτσι. Πρόσεξε, μην γίνει καμία παρεξήγηση. Το κολλημένο χέρι, σε αυτό βρίσκει. Στο κολλημένο χέρι. Επομένως ο νόμος δεν μπορεί να λέει τέτοιο πράγμα όταν το χέρι είναι κολλημένο. Λέει τέτοιο πράγμα. Λέει τέτοιο πράγμα. Όταν λέει σε αυτή την περίπτωση. Είτε λέει είναι κολλημένο, είτε είναι ακούσιο. Αν μιλάμε για γκολ μετά την επαφή με την μπάλα στο χέρι, τον γκολ ακυρώνεται. Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης πρέπει να αφήσει τα χέρια του στα αποδυτήρια και να βγει χωρίς χέρια να παίξει. Δεν ξέρω. Αυτό πέσω στου κυρίου που βγάζει. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγελίου, είναι οι κανονισμοί. Άκουσα τον καθηγητή διαιτησίας, ναι, να λέει ότι ο αμυντικός της ΑΕΚ είχε το χέρι του σε φυσική θέση. Το άκουσα κι εγώ. Μπράβο. Επομένως αυτός έχει πάρει εντολή να τα λέει αυτά τα πράγματα. Σίγουρα έχει πάρει εντολή. Λοιπόν, επομένως είναι αυτό αλλίωση αποτελέσματος. Δεν μπορεί η μπάλα να χτυπάει στον νόμο να είναι κολλημένο το χέρι, να είναι κολλημένο το χέρι και να ακυρώνεται αυτό το γκολ. Και να ακυρώνεται, γιατί δεν είχε ο παίκτης καμιά, δεν είχε ο παίκτης πρόθεση να διώξει την μπάλα, να αποκρούσει την μπάλα. Στο ποδόσφαιρο πάντα μετράει η πρόθεση. Αυτό πρέπει να το δούμε. Να το δούμε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να άλλαξει ο νόμος και να λέει αυτή τη χαζομάρα ότι ακουμπάει. Όλα τα χέρια καταρχήν δεν είναι πέναλτι. Όλα τα χέρια. Λοιπόν, και ο Σαμόρα, αν χτυπάει, χτυπάει στον νόμο του. Δεν χτυπάει σε χέρι, στον νόμο χτυπάει η μπάλα. Μάλιστα. Και μπαίνει φυσικά γκολ. Θα το ξαναδώ για χάρη σου και επομένως, θα ξαναπούμε αύριο. Θα το ξαναδώ για χάρη σου. Μα είναι καθαρή αλλίωση αποτελέσματος. Εντάξει, θα το ξαναδώ για χάρη σου και θα τα ξαναπούμε αύριο. Εντάξει. 9 βαθμούς ο Άρης έπρεπε να πήρε. 9 βαθμούς σου πήραν οι αλήτες. 9. Όχι 9, 4 με πήραν. Εμένα σαν κουρατής εχθές είπε 15 πρέπει να έχεις μέχρι τώρα, τέλος πάντων. Στην πλάκα, στο τρολάρισμα. Εντάξει. Εντάξει, καβαλέ. Κανένας από δίπλα, από δίπλα. Της εξυγείας ήταν κι αυτός. Πάμε γρήγορα στο Viber να προλάβουμε να ακούσουμε ένα ακόμα. Γεια σας, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα Αντώνη. Τι κάνεις? Τι να κάνω εδώ. Τα είδες τα παιχνίδια? Είδα το Άρης Αστέρας Τρίπολης, το είδες? Ναι, το... Εντάξει, στα highlights τώρα δεν ξέρω. Από αυτό που είδες, για πες μας τη γνώμη σου, αδικήθηκε ο Άρης? Κοίτα να δεις, αν παίρνει πλεονέκτημα αν θεωρηθεί ότι παίρνει πλεονέκτημα με την μπάλα που βρήκε στο χέρι, τότε είναι πέναλτι. Κάτσε, για ποια φάση λες? Εδώ λέμε για τον γκολ που μπήκε με το να βρει μπάλα στο χέρι. Για το πέναλτι, συζητάμε για το πέναλτι που έδωσε. Ποιο πέναλτι που έδωσε? Στο... Δεν έδωσε ένα πέναλτι. Στον ΠΑΟΚ μιλάς. Στον ΠΑΟΚ έδωσε πέναλτι, τον Ατρόμητο. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω τώρα αυτό το... Για μένα και του ΠΑΟΚ είναι πέναλτι και της ΑΕΚ είναι πέναλτι. Έτσι να ξέρεις. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Ναι. Αλλά που κανονισμός έτσι λέει. Είναι στην κρίση του διαιτητή, βέβαια. Αυτό λέμε, ναι. Είναι τι κάνει και ο Βαρίστας από πάνω. Άσου, γιατί... Βαρίστας, γιατί έτσι ως την του χρόνου την έχει. Ποιος γιατί... την έχει? Με την ΑΕΚ πνίγουνε και πέναλτι. Ναι, εννοεί, το είδες.
Αυτό λέμε, ότι αν ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ με τον Αντρόμητο, ήταν πέναλτι και τη ΣΑΕΚ με τη Λεβαδιά. Ήταν πέναλτι τη Βάρου ΣΑΕΚ. Τέλος πάντων, του χρόνου θα είναι 2 Ηρακλής, θα έχουμε την ΕΠΟ εμείς, οπότε δεν μας κάνουν τέτοια. Δεν θέλω να πάρουμε τους, δεν μας νοιάζει μια λέτη. Ναι, αυτό να πάρουμε στην ΕΠΟ και τελείως. Πρέπει να τελειώνουν όλα. Άμα πηγαίνουμε κάθε πρωί καθημερινές εκεί στην Αθήνα, γιατί είναι και πολλά και η Φούρνη Βενέτη είναι πολύ στην Αθήνα. Αν πηγαίνουν εκεί στην ΕΠΟ τον κύριο Γκαγκάτση, κάνα κουρασάν τρελό και κάνα μια ζαμπονόπτα τρελή, α πω εγώ ότι θα σε παίζουν. 100-0 υπέρ σου. Έτσι. Μόνο Βενέτη μόνο. Μόνο Βενέτη. Κάνα φιλικό θα δείξει. Όχι, ρε, τι να δείξει φιλικό. Ποιο φιλικό να σου δείξει τώρα, ποιο φιλικό πρέπει να δει. Το πρωτάθλημα να το πάρει συνδρομητικό, να το πάρει η Κοσμοτέ Νόβα, να βλέπουμε μπαλίτσα. Είπανε ότι συμφωνήσαμε. Ναι, κάτι τέτοια ακούγονται. Με τι και πώς και ποιος. Πού, με τι συμφωνήσανε, πού. Στα λόγια για την ώρα συμφωνήσανε. Επίσημα δεν υπάρχει τίποτα. Α, στα λόγια εντάξει. Με τα λόγια μπορεί να συμφωνήσει και με τα λόγια. Εγώ να το βάλω το 4Ε, α πούμε, κάνει πιο κανάλι εκκλησιαστικό, να είναι πιο. Ναι, ναι. Δεν λέμε ότι οι ομάδες είναι θρησκείες, ναοί, τα γήπεδα κτλ. Άμα θέλουν να δείχνουν τον ναό του Καφτατζογλίου, πρέπει να το δείχνουν σε ένα κανάλι εκκλησιαστικό, καθαρά. Ηρακλή, αλλά θρησκεία τον ναό του πλατεία. Αυτό βλέπεις λοιπόν ότι είναι σωστό αυτό που λέω. Πρέπει το κανάλι αυτό να διεκδικήσει τα τηλεοπτικά του Ηρακλή. Έτσι. Τέλος πάντων, όλα καλά. Να δούμε τις μεταγραφές, να έρθει ο Σαριφάρ να τελειώνουμε, να έρθουν να έχουμε ένα σεντερφόρ, κάτσε καλά. Ότι ήρθε ο Χρυστοδουλόπουλος με ανησυχία, αλλά τέλος πάντων. Όχι, όχι, Σαριφάρ Χρυστοδουλόπουλος από 20 κόλλο καθένας φέτος. Δεν μιλάω για τα πώς θα παίζει, μιλάω για άλλα πράγματα όταν δεν παίζει. Μη βιάζεις, θα δούμε. Όλα καλά. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Και έκανε και ατομικές προπονήσεις μαζί με το γιο μου, με τον ίδιο προπονητή. Οπότε όχι, το ξέρω. Ξέρω τι έκανε στην Κύπρο. Καλά, η Κύπρο γενικά κάνει, άστο. Γι' αυτό η Κύπρο έγινε το πραξικό. Για να σταματήσουν κάποια πράγματα. Αυτό δεν είναι αστεία με τα πραξικόπηματα. Δεν πειράζει τα πραξικόπηματα. Εμείς τα λέμε για αστεία. Εντάξει, να είσαι καλά. Ποδοσφαιρικά πραξικόπηματα, νομίζω, όχι πολιτικά. Κοίτα να σου πω κάτι. Αυτό που έγινε στην Κύπρο, γιατί τώρα το πήγε στο σοβαρό. Ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο και το μεγαλύτερο έγκλημα στην ελληνική ιστορία. Για μένα είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Και φταίει και η Ελλάδα για μένα. Αυτό λέω και είναι ντροπιαστικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Πολύ ντροπιαστικό, εντάξει. Αυτό. Η Χούντα που είχαμε τότε. Η Χούντα που τα έκανε εκείνη την εποχή στα διεθνή θέματα, τα έκανε. Άντε, μην πω τη λέξη. Τα λέμε. Γεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ εμείς είπαμε για πραξικοπήματα ποδοσφαιρικά, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάνουμε χαβαλέ, δεν μπορούμε να σε χαβαλέ θέματα ιστορικά και θέματα κοινωνικά. Πάμε λοιπόν γρήγορα στο διάλειμμα. Οι γραμμές μας περιμένουν, οπότε γρήγορα το διάλειμμα, έχουμε και μηνύματα. Πάμε γρήγορα. Και σήμερα μην ξεχνάτε, 10-12 δεν ακούγεται τίποτα στο σπίτι σας. Δεν σηκώνετε τηλέφωνο, δεν βλέπετε τηλεόραση, δεν κάνετε τίποτα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα 10-12 επιστρέφει μετά από καιρό Άκης Θεοδόρου και θα σας μεταφέρει πλήρη περιγραφή των γεγονότων του τελευταίου εξαμήνου στον Άρη με το θέμα επενδυτής. Οπότε καθίστε αναπαυτικά στην πολυθρόνα σας 10 με 12 και ακούστε Άκη Θεοδόρου να σε εξιστορεί με λεπτομέρειες που χάλασε το θέμα του επενδυτής στον Άρη και αν υπάρχουν ακόμα πιθανότητες να υλοποιηθεί αυτή η μεγάλη για τον Άρη συμφωνία. 10-12 δεν κινήστε από την καρέκλα, ακούτε Άκη Θεοδόρου να περιγράφει όλες τις εξελίξεις στα διοικητικά του Άρη. Γι' αυτό επιστρέφει σήμερα, για να σας διαφωτίσει. Πάμε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Γενικώς ολόκληρη ζωή μας είναι και έτσι όπως την έχουν καταντήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς πρέπει να βλέπουμε τα αγωνιστικά, να βλέπουμε πως οι ομάδες μπορούν να κερδίζουν και τους διαιτητές. Πάω γρήγορα να διαβάσω μηνύματα γιατί γίνεται χαμός από γραμμές. Λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο 078, Κούλα λέει: πες κι άλλα για τον Παναθηναϊκό. Χαίρομαι, λέει, να σου δίνει τόση χαρά η κακή εικόνα, λέει, του Παναθηναϊκού. Μπράβο στην Καλυθέα. Ρε φίλε, τι χαρά μου δίνει η κακή εικόνα του Παναθηναϊκού. Είπα ότι ήταν το πιο ωραίο μάτς που είδα. Είδα μια Καλυθέα Μπαρτσελώνα, ένα Παναθηναϊκό Παναθηναϊκό. Άρα είδα Μπαρτσελώνα Παναθηναϊκός. Τι πιο ωραίο από αυτό που είπα. Δηλαδή, πραγματικά ματσάρα και ευτυχώς ο Παναθηναϊκός κατάφερε απέναντι στην τεράστια Καλυθέα να πάρει την ισοπαλία. Λοιπόν, ο φίλος ο 890 λέει: καλησπέρα, Κούλαλη. Φυσικά λέει, οι Αριανοί βλέπαν άλλον αγώνα και φορούσαν κίτρινα γυαλιά και έβλεπαν 100-0, όπως είπαν. Να παίζει ο διαιτής υπέρ του Αστέρα. Αυτά λέει: τους μαθαίνουν. Λοιπόν, ο φίλος ο 069 λέει: Αντώνη, καλησπέρα. Πραγματικά λέει: τα λες πολύ καλά και σωστά και μπράβο σου. Ο φίλος ο 982 για το θέμα του συλλαλητηρίου λέει:
τέτοιες κινήσεις από παδούς πρέπει να γίνονται όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Άρα κρίνει ο φίλος ότι δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για να βγουν οι Αργενοί στους δρόμους ακόμα. Ο φίλος ο 472 λέει: «Γεια σου Αντώνη, πολύ καλά τα λες για την μπάλα, γιατί για μπάλα μιλάμε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Τα τελευταία δύο χρόνια πρότεινα και πήραμε στη δουλειά μου τρεις παοξίδες, καλά παιδιά είναι, αλλά ρε φίλε κάθε Δευτέρα μου πρίζουν το κεφάλι, έχασα την ηρεμία μου», λέει. Ρε φίλε, να ρωτούσες πριν τους πάρεις. Λοιπόν, ο φίλος ο 079 λέει: «Θα μας τρελάνουν οι Αργιανοί, χέρι και μόνο χέρι, στον καρπό βρήκε η μπάλα και μας λένε άλλα». Ωραία, αυτά είναι τα μηνύματα μέχρι τώρα, πάρα πολλά μηνυματάκια. Πάμε γρήγορα στις γραμμές όμως, γιατί περιμένουμε εδώ και ώρα και γραμμές. Καλησπέρα, έπεσε η γραμμή πρώτη, είδατε περίπου πολύ ώρα και έπεσε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεύτερη φορά παίρνω στην εκπομπή σου από τότε που την ακούω. Να είστε καλά. Καταρχήν να αρχίσω με εκείνον τον άκουσα που είπε τα ΕΟΑΡΣΕ έπρεπε να έχει 15 βαθμούς. Αλλά το 15 το είχε μείνει από τον Κατσικογιάννη που κράτησε τα 15 μετά την καθυστέρηση και του μείνει το 15 και στο κεφάλι και το είπε και για τον Άρη. Πρώτον. Και απέβαλε στο 90 παίκτη της Λαμίας για διαμαρτυρία. Και του παίκτης είπε, εγώ διαμαρτυρήθηκα μόνος. Λοιπόν, πάει αυτό. Ότι ο Άρης δεν έπαιξε καλά με τον Ασέρα, το λέω και εγώ φίλε μου. Δεν έπαιξε καλά. Ναι. Εντάξει. Το λέω και εγώ. Ότι έχει όμως απέναντι τη διαιτησία, αυτό μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Εγώ σου είπα, εγώ τα ξεκαθάρισα. Άλλο η διαιτησία, άλλο η εμφάνιση. Η εμφάνιση ήταν κακή, η διαιτησία ήταν επίσης κακή. Απλά είναι τα πράγματα. Σου λέω και εγώ δεν έπαιξε καλά. Αφού στο είπα τώρα, ναι, δεν ήταν μετά. Ναι. Δεν έπαιξε καλά. Αλλά αν του Τσάλοφ, τον πρώτο, το αναφέρω γιατί θα αναφέρω και για τον Πέναλτι του Μόρι, γι' αυτό αναφέρω ναι, σε άλλο αγώνα. Είναι πέναλτι του Τσάλοφ, είναι πέναλτι και του Μωρόν. Εάν είναι του Τσάλοφ δεν είναι και του Μωρόν. Είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Γι' αυτό αναφέρω τώρα. Δεν αναφέρουμε για τα ξύσινα, ούτε για άλλο αγώνα. Αλλά επειδή είναι οι ίδιες περιπτώσεις, το αναφέρω. Τώρα για τη φάση του Αλούνου μπορεί να τη δει σε 50 φορές και ο κάθε θα το ερμηνεύσει. Ποια φάση με το χέρι, αν ήταν, δεν ήταν χέρι. Ναι, εκεί μπορεί να το ερμηνεύσει ο κάθε ένας όπως θέλει. Αλλά στον πέναλτι του Μωρόν είναι η ίδια περίπτωση με του Τσάλοφ. Εντάξει. Και αφού οι επιστήμονες της διαιτησίας που έχουν σφυρίξει 7 αγώνες όλο και όλο, βγάλαμε τον πέναλτι του Τσάλοφ, του Μωρόν που λένε ότι δεν είναι. Μετά κάτι άλλο. Δίνει ένα πέναλτι. Να ξέρεις κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο, είσαι ο Κώστας, είχαμε πει, αν θυμάμαι καλά πώς είχαμε το όνομά σου. Κώστα, το πιο τραγικό στο ποδόσφαιρο μας, ξέρεις ποιο είναι, να έχεις δύο ίδιες φάσεις και να τις αποφασίσουν οι δύο διαιτητές διαφορετικά. Δηλαδή, όπως λες τώρα, ας πούμε, με τον Τζάλοφ πέναλτι, με τον Μωρόν μη πέναλτι, με την ΑΕΚ το χέρι μη πέναλτι, με τον ΠΑΟΚ το χέρι, με τον Ατρόμητο το πέναλτι. Αυτό είναι το πιο καταδικαστικό για τη διαιτησία. Δείχνει ότι άλλα σφυρίζει ο ένας, άλλα σφυρίζει ο άλλος και γίνεται μπάχαλο, έτσι. Δυστυχώς. Τώρα δεν θέλω να το αναφέρω για το θέσιμο, γιατί μπορεί να μου πούνε αντιπάλουσα και αυτά. Δεν θέλω να το αναφέρω. Εντάξει. Που κάθε ένας ας το ερμηνεύσει όπως θέλει για την ομάδα του. Απλώς αναφέρω το πέναλτι του Τζάλοφ γιατί είναι ίδιες περιπτώσεις. Ναι. Εντάξει, ότι έχει την απέναντι τη διαιτησία ο Άρης την έχει. Το είδα από τον πρώτο αγώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει αυτό το πέναλτι του Ατρομήτου που έδωσε εναντίον του Άρη. Δεν μπορεί να το δώσει σε μια από τις τέσσερις ομάδες. Γιατί φίλοι μου, ο παίκτης του Ατρομήτου δεν πάει για την μπάλα. Μπάλα είναι μακριά. Πάει να παίρνει θέση και να πέσει πάνω το κουέστα. Άλλο πράγμα είναι το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Εκεί όμως σου λέω θα το υποστηρίξω αυτό. Φεύγει μπάλα, είναι μακριά. Αυτός πάει μπροστά στον Κουέστα για να πέσει πάνω το Κουέστα. Το διατηρείς δίνει τον πέναλτι. Δεν υπάρχει περίπτωση στον Ολυμπιακό να δώσει τέτοιο πέναλτι. Ούτε στην ΑΕΚ ούτε στον Παναθηναϊκό. Ακόμη και στον ΠΑΟΚ δεν το δώσει. Εντάξει, του ΠΑΟΚ και τα χέρια. Εχθές το έδωσε, δεν θέλω να επανέλθω ξανά. Αλλά τέτοιο πέναλτι δεν υπάρχει να το δώσει. Ο Άρης έχει μια διατησία απέναντί του. Είναι δυνατόν πάει να κάνει πλάγιο out και να δώσει άλλη ομάδα κίτρινη κάρτα για το πλάγιο. Μου, είμαι 69 χρονών και έχω συναντήσει και τον Ορφανίδη και με έχει πει όλη την ιστορία του και γνωρίζω πολλά πράγματα και για τον Ηρακλή. Εγώ δεν είμαι Ηρακλειδέας, αλλά με τον Ορφανίδη έχω κάνει κάποια παρέα και όταν είπε για, τότε για τα δικαστήρια, τέλος πάντων να μην τώρα είμαι στο τον Παναθηναϊκό, δεν λες. Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Mm. Όλοι τον είχαν αφήσει. Κανένας δεν τον έκανε. Εκτός και σήμερα ζει
ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος που ήταν δίπλα του. Μόνο ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος ήταν δίπλα του. Όλοι τον είχαν παρατήσει, φίλε. Εντάξει. Αυτά γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτά γίνονται στην ελληνική διατησία και αυτό γίνεται στο ελληνικό κράτος. Αυτά έχω να πω. Θα ξαναπούμε, ρε Κώστα. Εγώ σ' ακούω. Να κοιτάξω που είπε τα 15 λεπτά, τον άκουσα. Δεν σα πήρα τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Χαίρομαι να σε ακούω κι εγώ. Είμαι παλιό και ουγγαριανό. Ακούω. Χαίρομαι. Σε ακούω. Ευχαριστώ που μ' άκουσα. Θα ξαναλέμε καμιά άλλη. Καλά. Αγαπώ πολύ τον Γιώργο τον Ορφανίδη, να ξέρει. Ήταν από του ανθρώπου που αδικήθηκαν πάρα πολύ και όχι μόνο από το σύστημα γενικότερα. Τον Ορφανίδη το ξέρω από το Μιλιτά. Ορφανό παιδί ήταν. Από το Μιλιτά τον ήξερα. Και από τον Ηρακλή τον αδικήσαν γιατί αυτό το παιδί. Τον Ορφανίδη στον Ηρακλή να τον αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερο σεβασμό, να του δώσουν κάποια ευκαιρία να είναι κοντά στην ομάδα. Του λέω μόνο όταν τον Μπάμπη τον Ξανθόπουλο ήταν μόνο ο Μπάμπη ο Ξανθόπουλο δίπλα του. Έχω μιλήσει με τον Γιώργο και ήταν πολύ απογοητευμένο σε πολλά πράγματα. Και έφυγε άδοξα. Έφυγε νωρίς και άδοξα. Έφυγε πολύ νωρίς απλά. Ναι, συγχωρέθηκε το παιδί. Τον είχε από το Μιλιτάρι. Είχα στη Σταυρούπλο στον Παύλο Μέλα. Έπαιζε Μιλιτέρα Παύλο Μελά. Τότε με Γιάννα, με Παπαδόπουλο. Με απλά αυτό αγαπούσε πολύ τον Ηρακλή. Να σε καλά. Αγαπούσε πολύ τον Ηρακλή. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Γεια σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γενικώ εντάξει, ακούω εκπομπέ. Σπάνια παίρνω τηλέφωνο. Παναγιώτη σήμερα. Γεια σου, Παναγιώτη. Δηλαδή τι θα πω, ρε παιδιά, ή ζούμε σε άλλο κόσμο ή εντάξει εσκεμμένα σε εισαγωγικά γίνονται κάποια πράγματα σε εκπομπές ενώ οι δικές σου να βγαίνουν άνθρωποι και να λένε δηλαδή δεν γίνεται τώρα έξω ας πούμε εγώ είμαι στο κέντρο Θεσσαλονίκης δεν βρέχει, έχει ήλιο. Μπορεί να βγει τώρα μετά από ένα λεπτό κάποιος και να πει ότι βρέχει, γίνεται χαλασμός. Εκείνη την ώρα λοιπόν βγαίνεις από το παράθυρο ή το μπαλκόνι και βλέπεις αν βρέχει ή αν έχει ήλιο για να δεις τελικά ποιος λέει αλήθεια. Το κάνω λίγο, δηλαδή ειλικρινά ρε παιδιά, είναι απίστευτα αυτά που ακούμε, είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Βγήκε τώρα, μπορούμε να σου φίλω τώρα, εντάξει. Ο Νίκος πώς λεγόταν. Για ποιο πράγμα, ποιο είπε. Λέει εγώ δεν είπα. Είπε 15 για τον ΠΑΟΚ κατά. Είπε 15 σε εισαγωγικά μπούρδες για τον ΠΑΟΚ. Δεν ισχύουν. Έτσι. Για απέναντι, για φάλ, για έτσι, για αυτό. Για την ομάδα του είπε κάτι που δεν είναι μπούρδες ή είναι. Όχι. Τους στένε όλα. Οκ. Okay. Ένα το κρατούμενο δεν θα καθυστερήσω πολύ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι που έχει την ΕΠΟ, έχει τα πάντα, έτσι. Ναι, έτσι λένε κάποιοι. Εσύ εχθές είδες ένα παιχνίδι που έπαιζε ο ΠΑΟΚ που αυτός, μια ομάδα, ΠΑΟΚ μπορεί να είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, οτιδήποτε. Να πήρε κάτι από την ΕΠΟ και από το... Αυτό που έχει μέσα του τα πανά. Να ευνοηθεί δηλαδή. Εδώ τον ψιλομαμίσανε σε δύο-τρεις φάσεις. Που λέτε εσύ αυτά δεν γινόταν επί Ολυμπιακού. Παλιές εποχές. Και βγαίνουν τώρα οπαδοί π.χ. του Άρη και διαμαρτύρονται για ποιο λόγο με τον Αστέρα. Τι τους έκανε ο διαιτητής ο Νασέρα. Επειδή δεν μπόρεσαν να βάλουν άλλο γκολ. Τι είναι δηλαδή ρε παιδιά. Κάπου. Να έχουμε τα μυαλά μας. Τα μυαλά μας. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Είναι μια ουτοπία τελείως εδώ πέρα που ζούμε. Αυτός που ακούει ραδιόφωνα. Είναι απίστευτο. Αν του πάει καλά το μυαλό του. Και δεν έχει μεγάλη υπομονή. Πρέπει ή να βγαίνει να σπάει πράγματα ή να... Δηλαδή ακούμε τεράστιες... Τι να πω ρε φίλε. Δηλαδή διαμαρτύρεται π.χ. ο Άρης σαν οργανισμός Άρης και σαν οπαδοί που βγαίνουν και λένε αυτά που λένε. Για την διαιτησία που τους αδίκησε σε ποια πράγματα αυτά που λένε. Να μην τα πιάσω ένα-ένα.
θα κουράσω. Και ο ΠΑΟΚ που έχει την ΕΠΟ και τον ΜΑΙ ΕΠΟ αυτή τη στιγμή τη διαιτησίας της ΕΠΟ και όλα αυτά, γιατί δημοσία και το χθεσινό παιχνίδι τον πληρωμάμισε έτσι εισαγωγικά. Και είναι δηλαδή αδικημένος ο Άρης αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είπαμε. Ο καθένας είναι πώς τα βλέπει. Άλλοι έχουν και κάποιοι έχουν και οφθαλμαπάτες. Να είσαι καλά, Παναγιώτα, ξαναλέμε. Πάμε γρήγορα στον επόμενο πρόγραμμα. Ακούσουμε τους φίλους μέχρι τις, όσους περισσότερους γίνεται μέχρι τις 8. Γεια σας. Έλα, Αντώνη. Έλα, γεια σου. Πόπο, κουράστηκα, φίλε, από το προηγούμενο. Εντάξει, ο άνθρωπος μίλησε με την άποψή του, βέβαια. Μιλάει δυνατά, δυνατά, να σε ακούμε. Εδώ ο κόσμος θέλει να μ' ακούγεται δυνατά. Είπες ότι ο Άρης δεν ήταν καλός, έτσι ήταν κακός. Ωραία. Δεν ήταν καλός. Ποια από τις πέντε ομάδες που πάνε έχουν δηλώνει ότι έχουν στόχο για τετράδα, χθες ήταν καλή, πες μου. Ο Ολυμπιακός ήταν καλούτσικος. Ο Ολυμπιακός, η εξαίρεση του κανόνα που κάποιες εκλάμψεις, κάποιες ατομικές ενέργειες κάποιων πολύ αξιόλογων παιχτών. Το κάνει αυτό μονίμως ο Ολυμπιακός. Έχει αυτούς παίξει, το κάνει, ναι. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός σώθηκε χάρη στον μακράν τον καλύτερο μεταφύλακα που παίζει στο λεγό πρωτάθλημα, στην Ντραγκόφσκι. Και το μάτσαν για 2-5-2-6 τουλάχιστον. Το είπα, δεν το είπα. Ότι η Κηφισιά ήταν για να κερδίσει. Από διασυρμό. Ναι, από ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Στο 0-0 είναι τρεις φάσεις καραμπινάτες πέναλτι που δεν τις δίνει ο διαιτητής. Τρεις φάσεις, όχι μία. Έπρεπε να χάνει 3-0 η ΑΕΚ πριν κάνει το 0-3. Εντάξει, άλλοι είδαμε πώς πέρασαν το δεύτερο αντρόμητο, δεν θα το σχολιάσω. Θέλω να σου πω ότι αν εξαιρείς τον Ολυμπιακό δηλαδή, που όντως έχει κάποιους παιχταράδες που με τις ατομικές τους ενέργειες πήραν το μάτς, καμιά ομάδα δεν έφελεξε την απόδοσή της. Από εκεί πέρα, εγώ θα σου πω για σφάγια, θα σου πω για τις προθέσεις, γιατί εκεί κλείνει η συζήτηση για διαιτησία. Ξεκινάει το παιχνίδι. Και πάει αυτός εδώ τύπος και δίνει πέναλτι σε μια φάση που η μπάλα μπορεί να έχει χτυπήσει οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος του παίχτη εκτός από τα χέρια. Δεν στο αρνήθηκε κανείς αυτό. Είναι γελιότητα αυτό που έγινε εκεί. Και του λένε, φίλε, πάρ' το πίσω, γιατί έχουμε μια αποστολή, αλλά μην ξεφυλιστούμε να κάνουμε τα προσχήματα. Πώς θα φύγουμε από εδώ. Έτσι του λένε. Ρε φίλε, αυτή τη φάση, τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχε βάρο, όταν έπαιζε ο Άγγελος Σπυρίδων, πώς το λένε, ο Σιρόπουλος και ο Αλεξιάδης, αν τολμούσε ένας διαιτητής να δώσει κάτι τέτοιο, το κάνανε σόνικο. Δεν θα τον κυνηγούσαν σε όλο το γήπεδο, έχεις δίκιο, τον κυνηγούσαν τουλάχιστον. Ναι. Τότε τους είχαν συλλάβει η Χούντα το 72, όταν έσπασε η δεκαετής παράδοση του Άρη με τον ΠΑΟΚ, το είχαν κάνει ασήκωτο το Μίχα και τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί, ας πούμε, γιατί έκανε τέτοια όργια. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θα πω και κάτι για να δεις πόσο δίκαιος είμαι. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή ένα προπονητή που κοιμάται όρθιος και πληρώνει ξενοδοχείο στον πάγκο. Δηλαδή ο άνθρωπος έπρεπε πόση ώρα να βάλει το Ζουλ, να κάνει κάτι, βάζει στο 91-92 το Φετφατζίδι και το ξεφτυλίζει, δεν σέβεται την τεράστια διαδρομή του, την προϊστορία του και το βάζει στο 92 να κάνει τι ρε φίλε, να καταπιεί σπαθιά, να βγάλει λαγούς, αντί να το βάλει στο 82 τον Φετφατζίδι που γίνεται ισοφάρης, το βάζει στο 92. Δηλαδή για μένα, Σε κάθε παιχνίδι, εγώ στο είπα και μου έλεγε είμαι υπερβολικός. Παίζει το κεφάλι του, γιατί ο Καρυπίδης θεωρώ ότι είναι παλαδόφατσα και ξέρει, ας πούμε, ότι έκανε, πώς να σου πω τώρα, μαθητή από τον κράτηση, όπως με τον Τζιτζί. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα στο γεντί που λέει, αν παρουσιάστηκε ο τέτοιο, πρέπει να φύγει αυτός. Πρέπει να του πει, άστο κάτσε εκεί, μείνει εκεί στην Κρήτη, κάνει κανένα μπάνιο, διακοπές. Δεν κάνει για τον Άρη, δηλαδή. Αν έχουμε στόχο, όπως λέει η τετράδα, αν έχουμε στόχο, ας πούμε, που σα τραβά να πούμε Πέμπτη, εντάξει. Αλλά άμα έχουμε στόχο που λέει, γιατί όλοι λένε στον Άρη, ο στόχος μας είναι τετράδα, που πας με το μάτσο, ρε φίλο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα φανεί με τον Όφη, θα φανεί οριστικά. Είναι ένα μάτσο εκτός έδρας. Με ένα καλό αντίπαλο. Ναι. Έχει φύγει να πούμε, στο λέω εγώ. Θα δούμε, ρε φίλε. Υπομονή να δούμε. Ας έχουμε λίγη υπομονή να δούμε. Ναι, δεν πάει άλλο, ρε φίλε. Φτάνει να πούμε. Να είσαι καλά. Πριν πάω στους τελευταίους τρεις, γιατί πρέπει να προλάβω να τους βγάλω όλους. Από 2 λεπτά στον καθένα. Λέει εδώ πέρα ο φίλος 078, εγώ λέει έχω παίξει στα αλήθεια με την Μπαρτσελόνα εσύ. Έχω παίξει τον μπάσκετ με την Μπαρτσελόνα, φίλε, και ο Σταυρόπουλος είχε κάνει την γιογιό. Λοιπόν, ο φίλος ο 316 λέει τελικά, Αντώνη, η εκπομπή είναι 6 με 8 ή 10 με 12. Θα τα πούμε, φίλε, δεν ξέρω, είμαστε ακόμα σε ένα στάδιο που προγραμματίζουμε το πρόγραμμα. Ποια Κηφισιά, λέει ρε Αντώνη, Καλυθέα ήταν η ομάδα. Ναι, ρε Καλυθέα, μπερδευτήκαμε. Το είχαμε πει πριν, εντάξει, Κηφισιά είναι.
Καλυθέα είναι η ομάδα. Καλυθέα και η Φυσιά. Καλυθέα, Καλυθέα ήταν. Άθενς Καλυθέα ήταν η ομαδάρα χθες. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο 890 ότι η Αριανή λέει μονίμως αδικημένη του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε από δύο λεπτά τους τελευταίους τρεις φίλους. Γεια σας. Γεια. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Εσύ ρε Αντώνη, δεν βλέπεις ότι ο διαιτητής την ώρα που σφυρίζει για το γκολ λέει χέρι κατευθείαν? Για τον γκολ που του Άρη λες? Για τον γκολ του Άρη, ναι. Την ώρα που το σφυρίζει κατευθείαν, την ώρα που χτύπησε η μπάλα, το σφύριξε πριν πάει στα δίκια, το σφύριξε. Και λέει χέρι, βρήκε χέρι. Ναι. Δηλαδή τι θέλω να μας τρελάνε? Δεν τον πατάει ο μωρό το πόδι του από κάτω? Εγώ αυτό το βαρούχα δεν το ξέρω ότι δεν τον πάω καθόλου. Ναι. Και λέει αφού τον πατάει ο μωρό το πόδι, τι φάουλ και πέναλτι τώρα? Φαίνεται, ή για το άλλο της ΑΕΚ τώρα θέλουν να μας τρελάνε? Δηλαδή αυτό ήταν χέρι, το άλλο ήταν χέρι στήριξη την ώρα που έπεσε και πήγαινε μπάλα στην ουσία με τον πάο. Το θυμάσαι πρώτο το περάσμα? Το θυμάμαι, άλλο εκείνο μπορεί να ήταν να το πάρει σαν χέρι. Είναι άλογο το ένα, τώρα όμως μιλάμε, το άλλο. Θες να συγκρίνουμε την το περίπτωση. Άλλο με τον Πασαραϊκό. Εγώ θα σου πω ότι... το πήρε πίσω. Ναι. Καλά έκανε και το πήρε πίσω, αλλά τώρα όσον αφορά τα χθεσινά πέναλτι... Το άλλο, το δεύτερο της ΑΕΚ, αλληλοτραβιούνται λέει. Θα μας τραβούνε κιόλας δηλαδή. Τον έχει ρίξει κάτω, άκουσε, πιάνεται να μην πέσει, αλληλοτραβιούνται λέει. Δεν βγάλουμε άκρη με όλα αυτά, το ξέρεις. Άκουσε, θα σε πω. Πες του να πάμε σε πω. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ είναι ο Σιδηρόπουλος, έχει αφαιρέσει γκολ, έχει αφαιρέσει πέναλτι. Έχει δώσει γκολ, να ωραία. Το θυμάστε αυτό που θέλω. Να ζητήσετε εξαίρεση, να ζητήσετε εξαίρεση, να ζητήσετε εξαίρεση του Σιδηρόπουλου από το ΒΑΡ. Όταν παίζετε εσείς, μπορείτε να ζητήσετε. Ο Ασέρας έκανε 40 ωραία. Συλλητές με το σου λέω σοβαρά και ειλικρινά, έχεις τη δύναμη να ζητήσεις εξαίρεση του Σιδηρόπουλου. Το έχεις αυτό. Εγώ σε λέω ότι είδα τα χάλες και ο άλλος Αστέρας Τρίπολης έκανε 40 τελικές με το χουχούπι. Γιατί και εγώ είπα ότι, εγώ δεν είπα ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι... μας πούνε ότι... Εγώ είπα ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα είναι πάρα πολύ καλός με στο Χαριλάου, εντάξει, πάρα πολύ καλός. Να σε καλά. Πάμε, αύριο. Τα λέμε αύριο, ναι. Γεια σας. Αντώνη. Έλα, γεια σου. Γεια σου. Δεν έχεις πολύ χρόνο την ουσία, γιατί έχουμε άλλο ένα φίλο, πάμε. Αύριο. Ναι. Τον Τσίκ και τον Κλειωμένη. Έλα. Ο πρόεδρος τους δεν ήθελε Έλληνες διαιτητές. Ήθελε Έλληνες στο τέλος, ναι. Ε? Ναι, ήθελε στο τέλος Έλληνες. Ναι, ήρθαν οι Έλληνες, ναι, τι, αλλά δεν μπορεί να μιλάει. Έτσι. Τι πράγμα, δεν μου λες. Τρεις αγωνιστικές χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ για να καταρριφθούν όλοι οι μύθοι για φιλικά και διαιτησίες. Εντάξει. Και άλλα φιλικά έχει ο ΠΑΟΚ. Ιδιαίτερα για τις διαιτησίες είδαμε ότι τη μεγαλύτερη επιρροή την είχε η ΑΕΚ. Ναι, για άλλη μια φορά. Ο ΠΑΟΚ δεν αδικήθηκε στο. Τη θετική επιρροή, όχι την αρνητική. Τη θετική, την έβνη την είχε η ΑΕΚ. Το χέρι του Μουκουντή δεν μπορεί να μην δοθεί πέναλτι. Δεν μου λες την πρώτη αγωνιστική με το. Μάλλον με το Πανατολικό, στην προηγούμενη αγωνιστική ο άλλος δεν έκανε βουτιά και δεν το έδωσαν χέρι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εκεί άφησε μου να έχω μια αμφιβολία ότι μπορεί να ήταν και χέρι στήριξη. Αφού είναι το αριστερό. Εντάξει, έχω μια αμφιβολία, άστο μου να το βλέπω έτσι, μην πει να σου πω 100% όταν πέναλτι, εντάξει. Μπορεί και να ήταν. Ναι. Κοίτα λίγο. Το Κλειωμένη πέρα στον 9 ναι. βαθμοί. Γιατί έπρεπε να έχουμε 9 βαθμοί. Τι τον νοιάζει τώρα 9 βαθμοί 15? Ο τελικός είναι 29 του μηνός. Α ναι, έχει... μόνο το κύπελο τον νοιάζει. Με, όχι κύπελο. 29 του μηνός είναι τελικός. Α, το μάθος το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ λες, Τούμπα. Άσχετο ναι, βαθμό. Ναι. 25 του μηνός παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Θα έρθει να κάνει το rotation και είναι ευκαιρία να τσιμπήσουμε. Ωραία, θα τα πούμε και αύριο αυτά. Να είσαι καλά, Νεκτάρη, γεια σου. Και ο τελευταίος και τυχερός για σήμερα, γεια σας. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου. Ο Χρήστος από το Ασπρόμαυρο. Έλα, ρε Χρήστο. Από το Ασπρόμαυρο Κορδελιό σήμερα. Έλα. Δεν μου λες γιατί ρε τους αργενούς τους λες ότι δεν ξέρεις την αλήθεια να πούμε. Αυτοί ονειρεύονται τετράδες, double, κάτι τέτοιο από κάποιους αργενούς. Μερικοί με έχουν μπλοκάρει γιατί τους στο Facebook, γιατί τους έχω πει την αλήθεια και ξαφνικά να πούμε τώρα τα μπλοκ και να πεις απ' τα άλλα. Καλά τους χαϊδεύεις αυτά και ρε εσύ. Γιατί ρε. Και πάνε αυτοί τον Αστέρα Τρίπολη δεν μπορούν να κερδίσουν.
Τώρα μιλάμε για ομάδα που είναι για β' κατηγορία τώρα. Τι να λέμε τώρα. Όχι έτσι, εντάξει. Είπες να τους λέμε την αλήθεια, όχι να τους λέμε σενάρια υπερβολικά. Είπες να παίζει καμιά μπάλα, βγαίνει ο Κλεωμένης και μας λέει πριν τον Αστέρα ποιος αστεράκος να πούμε και πεντάρα θα ρίξω. Πού είσαι ρε. Πού είναι ρε η πεντάρα. Αφού δεν τους αφήσαν οι διαιτές που λέει. Α, κλαίνε πάλι. Κλαίνε. Ναι. Να φέρω κανένα χαρτομάντιλο από διαμαρτύρονται. Βγήκε τώρα ο άλλος ο Τσίκ, ο Μίκ, όλο το ΣΟΕ και μας λέει για τετράδα. Τι τετράδα ονειρεύονται ρε. Ποια τετράδα ονειρεύονται, για να καταλάβω. Για πες μου σε ποια τετράδα ονειρεύονται. Την τετράδα στο Σούπερ Λίγκα. Θα κάνω τελικά Κυριακούς ρε φίλε, δεν γίνεται. Καλά, καλά, εντάξει. Άντε, να τα πούμε. Να είσαι καλά, γεια. Το τρένο ξεκίνησε πάλι. Το τρένο ξεκίνησε πάλι πρώτο είναι πάλι, ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο τρένο ξεκίνησε. Το βράδυ όμως έχουμε το τρένο τον Άκη Θεοδόρου. 10 με 12. Οι βαρεμένοι δεν θα είναι 10 με 12 σήμερα μαζί σας και όλη τη βδομάδα. Γιατί ο Άκης Θεοδόρου θα κάνει αποκαλύψεις. Θα κάνει σκανδαλώδεις αποκαλύψεις. Θα μιλήσει για τον επενδυτή που ήρθε και έφυγε ή που έφυγε και ήρθε. Δεν ξέρω τι από τα δύο έχει συμβεί. Θα τον ακούσουμε όλοι με ευλάβεια. 10 με 12 δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κινούμε χέρια, πόδια. Ακούμε με τα αυτιά και μόνο Άκη Θεοδόρου. Τώρα ακολουθεί η εκπομπή Όχι Άλλο Κάρβουνο με Αρσένη Πάλι και Νίκο Μπαγκαλίδη. Θα μας πούν για ΠΑΟΚ και μετά θα μας πει για Άρη ο φίλος μας ο Άκης Θεοδόρου μετά από καιρό. Συμπλήρωσε στοιχεία, έκανε έρευνα, κατέγραψε τα πάντα και είναι έτοιμος να ξεμπροστιάσει πολλούς. Καλό σας απόγευμα, τα λέμε αύριο στις 6. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.